παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης και όχι μόνο. Καλημέρα στον Γιάννη Χιλιτίδη, καλημέρα στον Βασίλη τον Αργιανό. Γεια σας Βασίλη. Καλημέρα. Βγήκατε οι Αργιανοί σαν τα μανιτάρια τον τελευταίο καιρό. Είχατε εξαφανιστεί γενικά από τα social media γενικότερα. Είχατε τα δικά σας μέσα μόνο. Πώς το λένε ρε παιδί, στις πριβέ. Στις πριβέ ναι, εδώ. Ναι, στις πριβέ συναντήσεις σας. Δηλαδή, το έλεγε ο Ζάχος στο Μπουγάτσο, ο Μπουγάτσος στο Ζάχο. Ο Ζάχος το έλεγε στο Μίνου, ο Μίνου το έλεγε στον άλλο τον αδύνατο που είχε και τον μπαρ. 4-5 άτομα. Βλέπω εδώ και 4 μήνες μια ψυχολογία δυνατή κτλ. Και βγαίνετε ισχυροί. Εντάξει, η πλατιά μάζα του κόσμου δεν έχει να κάνει ούτε με συνδεσμιακά. Ναι. Βγαίνει και λέει τα πράγματα όπως τα βλέπει. Μπράβο, δεν ναι. Είναι. Γενικά την πόλη τη βλέπω να κουνιέται. Να κουνιέται. Λογικό, γιατί μία ομάδα προχωράει στο ποδόσφαιρο στο κύπελο, η άλλη ομάδα παίζει τελικό κυπέλου στο. Τον Ηρακλή δεν βλέπω να κουνιέται. Είναι. Ο Ηρακλής δύσκολη. Σαν τη Χελώνα το Γενάρη που είναι σε καταστολή, να πούμε κτλ. Δεν κουνιέται, η Καλαμαριά δεν λυγείται. Το Ηρακλή μου θυμίζει πάρα πολύ τη χρονιά που πέσαμε εμείς στην κατηγορία. Ποια χρονιά? Δεν είχε κακιά ομάδα, δηλαδή από τη μέση μπροστά, αν θυμάσαι, ναι. Είχαμε Μπακασέτα. Είχαμε Ουντότζι, είχαμε Μανιά, είχαμε δηλαδή. Ουντότζι, ναι, το θυμάσαι. Είχαμε καλή ομάδα από τη μέση και μπροστά, καλό υλικό. Ναι. Αλλά υπήρχαν δηλαδή, δεν ήμασταν ίσως η χειρότερη ομάδα, όπως και φέτος βλέπω και τον Ηρακλή. Αλλά όταν μια ομάδα έχει διοικητική αρρώστια, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ναι, ο Ηρακλής έχει μεγάλη αρρώστια. Πάρα πολύ. Των άλλων ομάδων. Βάλετε και τη Βέρεια μαζί, πιο άρρωστη είναι αυτή εδώ. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Δηλαδή, αν ήταν να πέσουν δύο ομάδες με τη διοικητική αρρώστια, αυτές πρέπει να είναι, να πούμε, του Ηρακλή και τη Βέρεια. Εσείς έχετε και το κύπελο του μπάσκετ, έχετε και, και τον Απόλλωνα μεθαύριο. Ο ΠΑΟΚ έχει δυνατά θέματα. Πώς τα βλέπετε, με ζήλια? Όχι καθόλου. Ο καθένας έχει τα δικά του. Ναι. Καμία ζήλια. Σκολάνε εμάς είναι εβδομάδα κυπέλου. Εγώ θέλω να. Λίγο, συγγνώμη. Ναι, ναι. Σκολάνε και τις Σάλκε τώρα στο οπαδικό. Προκαλούνε, κάνουν κτλ. Δίνει το μάτσι Στούμπας ιδιαίτερο χρώμα. Σκολάνε. Ναι. Σκολάνε, ναι. Ωραία να σε κολλάει ο άλλος, να σε προκαλεί και να απαντάς και να κάνεις. Ωραία, τώρα κάθεσαι στο κρεβάτι σου και να βλέπεις τηλεόραση. Ξενέρωτα. Ξενέρωτα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και να βλέπεις το χιόνι να πέφτει. Δεν είναι ξενερωσιά, να πούμε. Ωραίο είναι αυτοί που προκαλέσανε, ωραίοι. Εδώ οι δικοί μας εδώ του ΠΑΟΚ τι θα κάνουν, θα περάσουν στην αντεπίθεση. Για να φάνε τραμπούκο από τη διοίκηση και να κάνουν τα αυγά τους και τα λοιπά. Δεν θα απαντήσουν. Δεν θα έχει ακρότητα στο γήπεδο πλέον. Ναι. Αυτά οι δύο στην Ευρώπη έχουν κοπεί. Έχουν κοπεί. Ανεπιστρεπτείτε. Δεν ξέρουμε στα social media τι θα κάνουν οι παοξίδες, αν θα τα απαντήσουν και τέτοια. Στα social media ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Βέβαια. Πώς τους βλέπεις τους παοξίδες, θες να περάσουν εσύ με τις άλλες? Ο υγιής Αργιανός δεν μπορεί να θέλει να περάσει ο ΠΑΟΚ της Σάλκη, αλίμονο. Δεν υπάρχει υγιής Αργιανός να θέλει το καλό του ΠΑΟΚ και αντίστροφα πιστεύω. Ναι. Ούτε ο υγιής ΠΑΟΞής να θέλει το καλό του Άρη. Ναι. Εγώ έχω εισπράξει ότι ο ΠΑΟΞής ο Θεσσαλονικιός είναι πρώτα αντιαργιανός και μετά ξέρω εγώ αντιολυμπιακός οτιδήποτε. Ναι. Ο ΠΑΟΞής της επαρχίας είναι πρώτα αντιαθηναίος, συνοπολογισμένο όλες τις ομάδες. Γιατί το λες αυτό τώρα, θα μου το εξηγήσεις αυτό τώρα, ναι. Ναι, γιατί ίσως στην επαρχία δεν είναι τόσο έντονο το αργιανό στοιχείο. Και η καζούρα έχει να κάνει πιο πολύ ενδεχομένως με τις αθηναϊκές ομάδες και έχει αναπτύξει μια τέτοια ψυχολογία. Ναι. Ο επαρχιώτης ο ΠΑΟΞης. Το έχω βιώσει και εγώ λόγω Θάσου, ας πούμε, που έχω και γνωστούς ΠΑΟΞηδες. Και εσύ Θάσου, εμείς κλείνεσαι εσύ. Ναι, ναι, έχουμε. Θα κάνουμε βουτιά στην πισίνα τον καλοκαίρι. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Εννοείται αυτό. Και κόπερτον και ιστορίες. Κανονικότατα. Πού είσαι, σε ποιο λιμενάρια, σε πού? Σκάλα πριν. Σκάλα πριν. Πριν, ναι. Mm-hmm. Ωραία. Ψαροφαγία, έχει. Τα πάντα. Τα πάντα. Λοιπόν, εβδομάδα κυπέλου για τον Άρη. Τελικού κυπέλου στο μπάσκετ. Να εφιστήσουμε την προσοχή, μην αρχίσουμε πάλι τις μακεδονομαχολογίες εδώ πάνω και τα social media, μην μας φορτώσουν με το άγχος του φαβορί. Ό,τι πάθαμε στο Καφτατζόγλιο. Εγώ να πω καλή μεγάλη επιτυχία. Προσοχή. Εγώ να πω μια παρένθεση: καλή επιτυχία στον Ηρακλή, στον Βαγγέλη, τον Αλεξανδρή που πίναμε καφέ πριν μισή ώρα. Ο coach. Είμαστε εκεί σε ένα μέρος. Μιλούσαμε λίγο για αθλητικά και τέτοια, χαλαρωμένοι. Εκεί στην Πότσαρη πήγαμε. Να του πούμε καλή επιτυχία, καλό παιδί, καλός coach. Μακάρι να ανέβει και ο Ηρακλής και ο Πανιώνιος στο μπάσκετ, γιατί τώρα να βλέπεις την Κίμη, το Λαύριο, τον Προμηθέα έχει, και αυτό δεν είναι χάρη. Έχει ντέρμπι αύριο. Μακάρι να ανέβει και ο Ηρακλής και ο Πανιώνιος στο μπάσκετ. Έχει ντέρμπι αύριο ο Ηρακλής εδώ. Κόρυβος λέγεται, πώς λέγεται.
Λοιπόν, ναι, βέβαια. Λοιπόν, μεγάλη προσοχή την εβδομάδα και τα μίντια. Δεν ξέρω πάλι αν θα αρχίσουν να πουλάνε φαβορί, να πουλάνε τον Άρη σαν φαβορί και τα λοιπά. Λες να την πατήσεις όπως με τον Μην Ολυμπιακό. Μην την πατήσουμε σαν τον Καφτατζόγλιο. Γιατί πουλούσα, τότε μας πουλούσαν, ναι. Μας πουλήσαν φαβορί. Φορτώθηκαν παίχτες κατώτερο επίπεδο του Ολυμπιακού με το άγχος του φαβορί. Ναι. Γιατί ο άλλος είχε Γκαλέτη, Κοβάσεβιτς, Τζόρτζεβιτς και τα λοιπά. Και εμείς είχαμε με το Χαβίτο και τον Γκόκε. Που είναι παίχτες άλλης ποιότητας ήταν το Ολυμπιακό. Και ήρθαν ναι. άνετοι, ωραίοι, μπαμπαμπαμ, γεια σας. Σαν τον Αλέφαντο. Δεν πρέπει να. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Δεν πρέπει να την πατήσουμε και να φορτωθούμε το άγχος του φαβορί. Είμαστε το outsider. Ναι. Έχουμε κάποιες καλύτερες πιθανότητες επειδή γίνεται στο Αλεξάνδριο. Οι φίλαθλοι όμως θα είναι μοιρασμένοι. Οπότε στην ουσία αυτό δεν είναι μπορεί, τόσο μεγάλο αβαντάζ. Μπορεί να φοβάσαι δηλαδή από την εμπειρία σου μπας και κάνα boomerang λόγω του ότι θα είναι εδώ, μήπως. Ακριβώς ναι. αυτό θέλω να προλάβω, να μην φορτώσουν τους παίχτες. Με το άγχος ότι και καλά επειδή γίνεται στο Αλεξάνδριο ότι είναι το φαβόρι σε καμία των περιπτώσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει δεκαπλάσιο μπάτζετ, έως δεκαπενταπλάσιο. Δεκαπενταπλάσιο, ε! Βέβαια. Ο Δημητράκης όμως λέει εδώ έκανε δηλώσεις. Τον ανέβασε τον Άρη, τον είπε ωραία πράγματα. Για να και ας πούμε, εγώ νομίζω στη στρατηγική του Παναθηναϊκού να ρίξει τους τόνους, να σταματήσει τη φανατίλα κτλ. Εξυπηρετεί τον Παναθηναϊκό. Ναι, το έχει χειριστεί πολύ έξυπνα ο Γιανακόπουλος. Ναι, ναι, βέβαια. Πολύ έξυπνα το έχει χειριστεί το πράγμα. Ναι. Θέλει δηλαδή να πάρει ένα κύπελο έτσι θριαμβευτικά και να φανεί και ανοιχτόκαρδος. Ναι. Ας πούμε. Σου λέει, εγώ δεν μασάω. Τι να φοβηθώ. Έχω 15πλάσιο μπάτζετ. Έχω πεθαράδες. Μάλλον δείχνει ένα σεβασμό στον Άρη διαχρονικά. Αλλά δείχνει ότι σήμερα τον Άρη δεν τον υπολογίζει και πολύ για να τον θεωρήσει ότι μπορεί να του φάει το κύπελο κτλ. Εντάξει, μ' άρεσε η συμπεριφορά του. Μάλιστα. Ναι, όχι, όχι. Ούτε ακρότης θα έχουμε πιστεύω, ούτε τίποτα. Θα κυλήσουν όλα, θεωρώ, ομαλά. Ναι, οι Θεσσαλονικοί φίλαθλοι με τον Παναθηναϊκό δεν έχουν θέματα. Ούτε με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τότε που είχαν έρθει όμως το παλατάκι, αν θυμάσαι, με τις αθηναϊκές πινακίδες, υπήρχαν ναι. τότε θέματα. Ποιοι τους βαρέσαν εκεί. Ποιοι ήταν τώρα, τι ήταν. Τώρα αυτοί τι ήταν, κουκουλοφόροι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι ήταν. Δεν μπορώ να κουκουλοφλόρι ήταν. Να μας πάρει. Βάρα τώρα τον οικογενειάρχη. Τα αμάξια τα λοιπά. Αν θες να βάρες, πάνε βάρα τον οργανωμένο και τσακώ σου. Ναι. Στον άμαχο πληθυσμό, σαν να ρίχνει ο Ομπάμα ή ο, πώς το λένε, τον καινούριο τον. Ναι, με το Εγώ μαλί, γενικά διαφωνώ με κάθε είδος πορείες που είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Όπως ας πούμε, καλή ώρα με τους αγρότες. Καλή ώρα τρόπος του λέγει, ας πούμε. Διαφωνώ σε οτιδήποτε είναι κόντρα στο δημόσιο συμφέρον. Και το συμφέρον το δικό μου και το δικό σου. Δηλαδή, ο άλλος να κλείσει τους δρόμους, δεν θα ιδρώσει το αυτάκι του Τσίπρα. Όχι. Ή το του υπουργού. Ναι. Ο Έλληνας πολίτης θα βρίζει. Έτσι. Και βλέπω, έχω ναι. μετά και την αστυνομία να αντί να διατηρήσει την τάξη, κάθεται και μου κάνει σηματοδότες από ποια κατεύθυνση να πάω για να παρακάμψω. Μία τώρα δέχεται εντολές. Τώρα τι να κολλάτε, μην τους βαράτε, μην αυτό κτλ. Πάνε, κλείστε τα υπουργεία, κατέλαβε τη Βουλή, μαζί σου. Πάρ τα υπουργεία, κάνε κατάληψη, μαζί σου. Άμα το κάνεις αυτό, αν είσαι τα κότσια. Αλλά κάνε, χτύπα εκεί που σε πονάει. Πάρ τα τρακτέρ έξω από τη Βουλή, άμα είσαι εμένα. Α, έτσι. Α, ναι. έτσι. Μου παίζει μπαρμπούτι το χειμώνα και μου κλείνει το δρόμο, ναι. ναι. Μου παίζει ζάρια το χειμώνα, μάγκα μου και μου κλείνει το αυτό. Μάλιστα. Αυτό λες εσύ, σωστό, ναι. Τώρα από μια κακία τώρα εσύ με τους αγρότες είσαι μια σχετικά με εθνική, σου κλείνει τον δρόμο εκεί πέρα. Είχε διακοπεί και το πρωτάθλημα. Θυμάσαι. Λόγω του αγροτικού είχε διακοπεί και το πρωτάθλημα. Με εθνική ο Άρης, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι, ε. Πάντως η αστυνομία έκοψε τις μετακινήσεις. Ναι. Η αστυνομία. Βλακίες λέμε. Ο υπουργός. Ότι εντολές αυτοί εντολές εντολοδόχοι είναι οι άνθρωποι. Πήραν την εντολή. Οι Αριανοί μην κατέβουν στη Ριζούπολη. Καλά έγινε όμως. Σωστό. Θα πάνε από εκεί, μωρέ. Θα πάνε κάποιοι Αθηναίοι. Πάλι θα έχει. Μα έχετε με τους αεξίδες θέματα, ρε. Με τον Τσιρόκοστα και τέτοια. Έχετε αντιπαλότητα. Κωστή, θέλω να πω και δύο λόγια για τις δηλώσεις που είχαμε και το Νέκταρ μες την εβδομάδα. Ναι, καλό, ε. Λοιπόν, έχεις τον... Εγώ το ναι. καλό θέλω να το δω στην πράξη και όχι με δηλώσεις. Βαρεθήκαμε εδώ πάνω να ακούμε δηλώσεις και ωραία λόγια. Α, να μην το δημοσιοποιήσει. Η θέση του Νύκταρη και του κάθε Νύκταρη και του Καρυπίδη είναι στα κέντρα αποφάσεων. Ναι. Και όχι στα ραδιόφωνα ή, στα μεγαλόπνοα ναι, λόγια. Ο κουμπάρος μου, αδερφός μου. Ο κουμπάρος, σαν να το λυπήθηκε ρε παιδί μου ένα πράγμα. Ναι. Το Καρυπίδη. Λες και ήρθε. Φουκάρας, δηλαδή, ναι. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή φάνηκε ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή αδύναμος. Ναι. Σε αυτό το θέμα. Και ήρθε κάποιος να υπερασπιστεί. Βέβαια. Τέλος πάντων, αν μπορεί, όλοι είναι καλοδεχούμενοι, αρκεί να μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά θέλουμε να το δούμε έμπρακτα. Να δω τι διαιτησία θα έχω τώρα με το Μάνταλο. Ναι. Να τα δούμε στην πράξη. Αν δηλαδή θα έκανε κάτι, αν πιάσουν τόπο οι δηλώσεις. Αλλά εγώ προτιμώ να δω πράξεις παρά δηλώσεις. Την ομάδα πώς τη βλέπεις.
το παιχνίδι είναι δύσκολο. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα πάλι ενδεχομένως να μην παίξει ο Τάτος. Γιατί, τι έπαθε. Γι' αυτό τον Άρη είναι. Τι έπαθε ο Τάτος. Τώρα λένε το επίσημο ρεπορτάζ ότι ακόμα δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό. Το ανεπίσημο τι λέει. Το ανεπίσημο δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Δεν είμαι στο ανεπίσημο, δεν γνωρίζω. Η πιάτσα τι λέει, ναι, εντάξει το. Τώρα δεν ξέρω. Η πιάτσα τι λέει, εσύ τι λες. Δηλαδή. Πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να και απλήρωσε. Πάει, πάει και ναι, το αυτό φυσικά λέω, ναι. Πάει και λέω το ότι. Και είναι. Με τον Τζιμπούρ υπήρχαν θύματα και τέτοια. Ναι, πάει έκανε, είπε πώς το λένε, ο Πατζιάρας για τον. Ότι είναι εμφανής η απουσία του Τζιμπούρ και του Τάτου. Ρε η Πατζιάρα τώρα. Του Τζιμπούρ η μόνη εμφανής απουσία που είναι 120 κιλά απουσίας από το γήπεδο μέσα, από τον αγωνιστικό χώρο. Ποια εμφανής η απουσία του Τζιμπούρ. Ο Πατζιάρας, δεν μπορεί να στρίψει ο άνθρωπο. Ο Πατζιάρας ω τι μίλησε, ω Αριανό ή ω προπονητή. Το χωνέμε. Μετά το τώρα να το, να το χωνεύουμε, δεν μπορούμε να το χωνεύουμε, αλλά δηλαδή, το κεφάλι μας έφταιγε τότε. Δεν μας ναι, έφταιγε ο Πατζιάρας. Ναι, εντάξει. Αν ας πούμε τώρα του χρόνου. Λέμε τώρα, ας πούμε είσαι Β' Εθνική ή πας Α' Εθνική, προχωράει ο Πατζιάρας. Ναι. Που είναι 40 χρονών, πάει 45, φεύγει ο Αναστόπουλος, έρχεται ξέρω εγώ ένας ξένος προπονητής, διώχνουν τον ξένο προπονητή. Λέμε, παίρνουν 5 χρόνια και σου λέει προπονητής ο Πατζιάρας. Θα ρίξεις πινελίκι. Να ρίξω πινελίκι. Δεν κουβάλα τότε στη Δράμα, δεν κάθισες και κάθισες στις αίρες και τέτοια. Δεν θα του τα πεις. Δεν θα του τα πω, Κωστή, γιατί εκεί είναι θέμα διοικητικό. Ναι. Δηλαδή, τέτοια παιχνίδια είναι θέματα συνεννόησης διοικήσεων και καλής τελήσεως. Ναι. Τώρα, αν δεν πήγες να πούμε με το. Με, αν δεν έκανες μια επίσκεψη εδώ στο Πανόραμα που έχει ωραία τρίγωνα. Ναι. Λοιπόν, να πάρεις έτσι ένα κιλό εκεί δωράκι. Ναι. Δεν φταίει τώρα Πατζιάρας. Αν ναι, τον είπε ο πρόεδρος του Πατζιάρα, χτύπατε το παιχνίδι, θα το χτυπήσει. Τη δουλειά του κάνει επαγγελματίας. Ναι. Άρα να πει. Αργιανηλίκια και τέτοια δεν θέλουμε. Δεν γουστάρεις. Αν ο άνθρωπος είναι καλός επαγγελματίας και κάποια στιγμή. Είναι να έρθει, τύχει να έρθει στον Άρη. Δεν θα πει εσύ, εσύ Δράμα, με κέρδισες, με εστέρισες στην άνοδο. Παλιά άνθρωποι, βρωμοκύπριοι, ξέρω. Σε τέτοια θέματα μου φταίει το κεφάλι μου μετά πρώτα. Να προσελευόταν η ομάδα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει, γιατί τα χρώτα μας σε αυτά τα θέματα ταιριάζουν και δεν ψάχνεις τις δικαιολογίες κτλ. Μάλιστα. Τον πάω στο κύπελο, πώς το βλέπεις. Προχώρησε ωραία. Κάνε καλή εμφάνεια. Εγώ είχα πει ότι η γνώμη μου ήταν εξ αρχής ότι θα περάσουν και οι τέσσερις μεγάλοι, ας πούμε. Το πιστεύεις. Ναι, ναι, ναι. Και ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα περάσει. Θα βάλει έτσι και ένα φιλικό διαιτητή, πιστεύω, στη ρεβάνς, ας πούμε. Θα, το, θα βάλει και τους βασικούς, λες. Και τους βασικούς θα. Πετάξει γκολ, λες. Ε? Ένα-ένα, έτσι. Δύο-δύο, ναι, ναι. Κάπως έτσι τη βλέπω την ιστορία να περνάει και ο Ολυμπιακός. Και το δεύτερο λάθος που δεν θέλω να κάνω στον Άρη που λέμε για το τελικό του κυπέλου. Είναι αυτό που λες και εσύ για τον ΠΑΟΚ που τους φορτώνεις πάλι το φαβορί. Ναι. Άμα το φαρτωθούν αυτό θα την πατήσουν πάλι. Δηλαδή. Άμα τους φορτώσεις το ποιον? Τίτλο του φαβορί, πάμε, το έχουμε πάρει το κύπελο πρωτού το πάρουμε. Ναι. Γιατί έτσι την πατάμε εδώ πάνω. Παίρνουμε κύπελα με το μυαλό μας, χωρίς να τα δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να παίζει αυτή τη στιγμή αντικειμενικά, παίζει ένα καλό ποδόσφαιρο. Ίσως και το καλύτερο. Δεν θα διαφωνήσω ότι έτσι παίζει ένα καλό ποδόσφαιρο. Αλλά αυτά είναι μάτς ιδιαιτεροτήτων. Όταν φτάνουν σε εκείνη τη φάση των αγώνων, στους τέσσερις και στο τελικό. Είναι θέμα ημέρας, είναι παίζουν πολλά ρόλο. Οπότε μάλιστα, λίγο χαμηλά η μπάλα για όλους είναι καλό. Άμα θέλουμε να δούμε κανένα τίτλο. Κερκίδα, τι γίνεται στον Άρη, πώς είναι τα πράγματα. Κερκίδα. Έχει αλλάξει η κουλτούρα, να πούμε. Δηλαδή, εσύ στην Τρία πας, στη Δύο, πού πας. Στην Τρία πηγαίνω έτσι με φιλαράκια, συμμαθητές πάμε. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, διαφορετικά. Έχει αρχηγηλίκια, ας πούμε. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, είναι. Ημερέψαν τα πράγματα. Δεν ναι, έχει πολλά ναι, τέτοια. Ας πούμε, ημερέψαν τα πράγματα. Ημερέψαν από πλευράς, ας πούμε, εσωτερικών διαμαχών και τέτοια. Ναι, δεν υπάρχουν πλέον τέτοια θέματα. Νομίζω και εσύ το βλέπεις το Μπαλμό ναι, από τις εκπομπές και τα λοιπά. Ναι, δεν ναι, έχουμε εκείνα τα πολύ τα φανατισμένα και κόντρες και τέτοια πράγματα. Στην Καλαμαριά έχω ένα πελάτη. Στο Euro που αν πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα, τα λέμε και τα λοιπά. Εκεί δίπλα μένει ο Σαουρίδης. Καμιά φορά περνάει από εκεί. Να, τι να του πω, να του στείλω χαιρετίσματα, τι να του πω. Ο Σαουρίδης στο οπαδικό κομμάτι ήταν άριστος. Ναι. Άριστος. Στο οπαδικό κομμάτι οργάνωσε τον κόσμο, πορείες στην Τούμπα, ιστορίες, ωραία πράγματα. Καλώς τότε ήταν έτσι. Σε αυτά ναι, ήταν άριστος. Δεν πιανότανε. Έκανε το Super 3 να είναι νούμερο 1. Καλή κερκίδα. Φοβερή κερκίδα και εκδρομές και όλα. Σε αυτά τα οργανωτικά θέματα ήταν άριστος. Αλλά από εκεί και πέρα, μετά, όταν τα μπλέξει με τα διοικητικά. Δεν χρειάζεται. Πήδηξε το φράτσι, ας πούμε. Πέρασε το όριο. Το όριο ακριβώς και πέρασε τα όρια. Και αυτό ήταν το λάθος του ίσως, γιατί θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να έχει μια θέση μόνιμη, ας πούμε, στο γήπεδο. Αυτό το κομμάτι που πέρασε ο Σαουρίδης, ας πούμε, και εκείνη η γενιά των Σουμπεράδων, εκείνων. Πιστεύεις ότι αργότερα στο οργανωμένο κομμάτι και γενικότερα στον κόσμο στο γήπεδο, έκοψε κόσμο από το γήπεδο. Δηλαδή,
σήμερα υπάρχουν αριανοί που δεν πάνε στο γήπεδο για αυτό το κομμάτι που είχε γίνει έτσι. Δεν νομίζω, όχι. Τα αποτελέσματα είναι. Έτσι, τα αποτελέσματα. Τώρα είμαστε τρίτη χρονιά συνεχόμενη απουσία από την Αγία Αθηνική. Είναι δύσκολο ο κόσμος και πολύ δύσπιστος ακόμα. Πάλι καλά που πάει τόσος κόσμος, λέω εγώ. Ε? Κοίτα να δεις. Ένα σημαντικό αυτό που είχα πει και την άλλη φορά που μου είπες, αν ζηλεύω, ας πούμε, για τον Μπάουκ και τα λοιπά. Τον Μπάουκ πώς το βλέπετε? Είναι, δεν το ζηλεύω. Αυτή τη στιγμή σπαθή. Είναι σημαντικό, ας πούμε, ότι και το διάστημα αυτό της απουσίας στο Άρη, στο παδικό θέμα, δεν έχει κάνει κάποια τρανταχτή επιτυχία και η άλλη ομάδα της πόλης. Όπα, αυτό τώρα είναι καρφί. Δεν είναι καρφί, είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή τι περίμενε? Δηλαδή όταν ο Άρης στο αυτή παδικό στιγμή. Είπες, και στο παδικό. Και στο παδικό και στο αγωνιστικό. Στο παδικό. Α, στο παδικό, στο το ξεχωρίζεις για να καταλάβω, ναι. Στο παδικό. Ναι, τι δηλαδή. Δηλαδή, όταν ας πούμε κάποια. Όταν λείπει ο Άρης αυτή τη στιγμή, είναι τρίτος χρόνος που λέει από την άλλη. Τρίτος είναι φέτος. Ναι, τρίτος. Δηλαδή, χρόνος. Στάσου. Δύο χρόνια στη Γάμα και μία τώρα Β. Τρίτος χρόνος. Πολύ, ναι. Λοιπόν, όταν αυτό το διάστημα η άλλη ομάδα που βρίσκεται ίσως διοικητικά στην καλύτερη φάση της ιστορίας της δεν έχει πάρει κάποιον τίτλο ή κάποιο Champions League να παίξει ομίλος, αυτό είναι πολύ σημαντικό για το παδικό. Δηλαδή. Έχασε χρόνο σε αυτό το θέμα ο ΠΑΟΚ. Έχασε με χρόνο την απουσία του Άρη. Έχασε χρόνο να κάνει τι στο οπαδικό του? Στο οπαδικό του για να στην ουσία να είναι σχεδόν μόνοι τους, ας πούμε, στην πόλη μετά να παίζουν μπάλα. Δηλαδή αν πάρεις ένα τίτλο και λευκούς πύργους και ιστορίες και Champions League και τέτοια, εκεί μετά. Δηλαδή είσαι, σε τρία χρόνια απουσία σου, εσένα από την μεγάλη κατηγορία. Λέμε ότι δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ. Δεν το εκμεταλλεύτηκε ναι. αυτό. Λέμε ότι δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, υποθετικά. Ναι. Λέμε δεν περνάει τη Σάλκε και εσύ παίρνει το κύπελο στο μπάσκετ. Είναι ιστορία καλή για σένα. Είναι βέβαια. Άρα λες, εσύ ότι κατά κάποιο τρόπο. Τη βγάζω ψιλοανέμακτα. Ναι, αυτό θες να πεις. Αυτό. Ναι. Ενώ αν ο ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα πάρει κάποιο τίτλο ή παίξει Champions League, αυτό είναι πλήγμα μετά. Ναι. Για να δημιουργήσεις νέους οπαδούς. Για όλο αυτό. Είναι πλήγμα βέβαια. Μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω και που έχω διαπιστώσει εγώ αρκετό καιρό είναι ότι πολλοί συνομήλικοι μου, νεότεροι ή και μεγαλύτεροι σε ηλικία που έχουν παιδιά που έχουν νόηση. Καταλαβαίνουν δηλαδή στη γη τι ήρθανε να κάνουν κατά κάποιο τρόπο. Τρίχες, το παίρνω πίσω. Ούτε εμείς ξέρουμε τι ήρθαμε να κάνουμε στη γη. Τέλος πάντων, καταλαβαίνουν τα πράγματα. Γίνανε Ολυμπιακοί. Η γη των Αριανών. Γιατί γίνανε Ολυμπιακοί? Γιατί οι μπαμπάδες τους, βλέποντας ότι τίνουν προς τον ΠΑΟΚ, γοητευότανε προς τον ΠΑΟΚ, προσπάθησαν να τους αποτρέψουν να γίνουν ΠΑΟΞΙΔΕΣ και προτίμησαν να γίνουν Ολυμπιακοί. Αυτό πώς το βλέπεις? Για μένα είναι λάθος και Ολυμπιακό να κάνεις το παιδί σου. Είναι... Εσύ τώρα, άμα είχες ένα γιο. Είχες ένα γιο. Λέμε. Και ήταν 8-9 χρονών. Και έλεγε. Αριάννου, θα έκανα τα πάντα να το κάνω. Όχι, άμα δεν ήταν δηλαδή. Δεν γουστάρω, με κοροϊδεύω στο σχολείο. Είμαι μόνος μου στην τάξη και τέτοια. Τι θα τον έλεγες? Πάω και να γίνει Ολυμπιακός. Σπαθή. Ολυμπιακός. Ναι, αυτό το λένε και οι άλλοι. Από το να λέω, γίνει ΠΑΟΚ, να σου πω την αλήθεια σου. Εγώ το λέω δηλαδή υποθετικά για σένα, γιατί ακόμα είσαι νέος, ακόμα τώρα είσαι σε ηλικία γάμου να πούμε και τα λοιπά, να κάνεις κανένα παιδί. Να. Είναι κάποιοι οι οποίοι τώρα είναι μεγαλύτεροι από σένα και έχουν ένα 10χρονο παιδί που είναι στην τάξη μόνο του Αριανό και λέει έγινε Ολυμπιακό. Κοίτα, ξεκάθαρα ναι. πρέπει σπαθή, να το κάνεις ναι. Αριανό. Άσε, εγώ τώρα σημαίνει. Λέμε μία πιθανότητα, αν δεν μπορέσει να το κάνεις Αριανό, γίνει οτιδήποτε άλλο, α πούμε εκτός από ΠΑΟΚ. Θα ήταν εμένα. Ένα ρωτάει πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, Γιάννη. Όχι, συγγνώμη. Μια μισή. Ένας ρωτάει, καλησπέρα, ραπ, λες να κάνουν και οι Βάζελοι καλύτερη κερκίδα στο παλέ από τους Αριανούς, όπως οι Γαύροι στο Καφτατζόγλιο στο τελικό κυπέλλο? Όχι τώρα καλύτερη κερκίδα στο Καφτατζόγλιο, ρε φίλε. Όχι έτσι, εντάξει. Κοίτα τώρα, ότι πλακωθήκατε εκεί, η θύρα 3 με τη θύρα 1 και ο Νέγρης με τους Ιερολοχίτες κτλ. Κάτι ευτράπελα, κάτι ιστορίες, τα είδα εγώ από τις κερκίδες. Δηλαδή, είχες μια αντιπαράθεση, είχες μια αυτή, είχες μια γρίνια, είναι αυτό. Καλύτερη κερκίδα δεν ήταν το Ολυμπιακό τώρα στο Καφτατζόγλου, μην τρελαθούμε. Λέει αυτός. Λέει αυτός. Λοιπόν, με το μνημόνιο τι λέει, θα μας... Σεξιολόγηση έκλεισε, σεξιολόγηση. 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 Πάμε για τέταρτο μνημόνιο. Ναι. Γεροί να είμαστε. Ότι εμείς θα είμαστε γεροί. Πόσο ακόμα. Το Μέγκα κλείνει, ρίχνουν μαύρο στο Μέγκα. Μια χαρά είμαστε. Όταν η Τρέμη φεύγει και μένει χωρίς δουλειά. Θα με παίρνει εμένα. Δεν θα λυπηθώ τώρα για την Τρέμη, με συγχωρείς κιόλας, ας πούμε. Ναι. Που ο πέρανε... ο Τράγκας έφυγε, πήγε στα παραπολιτικά. Κοπάνησε. Ο Τράγκας. Πού ήταν ο Τράγκας το. Ο Τράγκας ήταν στο Χατζηνικολά. Κοπάνησε, έχει θέματα. Καταλάβεις τι γίνεται. Κάτω στην Αθήνα. Και αυτοί έχουν. Αρχίζει και εκεί η φτώχεια λίγο να, ναι, ναι. να μπαίνει στα πράγματα. Να πεινάνε ένα εκατομμύριο είναι καλύτερα από το να πεινάνε πέντε μαζί. Οπότε είμαστε καλά εδώ. Και στην επαρχία είναι καλύτερα.
Πολύ καλύτερα. Στην επαρχία εκεί με τα τρακτέρια, τα πορλαχανικά. Μια αυλή εκεί, ένα βαθέ, ένα βουλάκι από την κοτούλα, ένα βουλάκι, ας πούμε. Θα πεις ότι ο Κλάος και δεν παίρνει και δύο συμβόλαια, παίρνει την καραμπίνα, τραβάει στα πουλάκια δύο, να πούμε, ο παλιάνθρωπος και δύο στους λαγούς. Ξέρεις, ο Κλάος είναι κυνηγός. Κυνηγός ένα. Κυνηγός όμως, κυνηγός στο κυνήγι. Στο άλλο το ξέχασε κανένα εξάμεινο. Βγήκε ο Μπρίγιοβιτς. Σ' αρέσει ο Μπρίγιοβιτς. Νωρίς είναι ακόμα για να. Τι νωρίς είναι ακόμα. Δεν τον είδες. Τον είδα, εντάξει, έχει καλές τοποθετήσεις. Έβαλε ένα ωραίο γκολ, ας πούμε, με την Ξάνθη. Και στην κεφαλιά ήταν εκεί που έπρεπε στον αγώνα του πρωταθλήματος. Εντάξει, είχε δείξει κάποια καλά στοιχεία. Τώρα θα κρυθεί στην πορεία. Δεν μου λες, πάμε πίσω στις κερκίδες. Ναι. Είπες ο Σαωρίδης έφτιαξε πολύ καλό την κερκίδα κτλ. Ναι, ναι. Ας αφήσουμε το κομμάτι το άλλο, το διοικητικό που τον κράζουμε, και ας πάμε στο άλλο το κομμάτι. Πιστεύεις ότι έκανε την καλύτερη κερκίδα στην Ελλάδα? Ο Super 3 τότε ήταν η καλύτερη θύρα οργανωμένο στην Ελλάδα. Για ποιες χρονιές με μιλάς? Εσύ πόσο χρόνο είσαι τώρα? 36-37. 35. Ο πιτσιρικάς. 82. Ο πιτσιρικάς Καϊνάρη, 35 χρονών. Δηλαδή εσύ 20 χρονών, 15-17, πριν 20 χρόνια ξεκίναγες στην ιστορία, στο οργανωμένο. Ναι, δεν ήμουν οργανωμένος, αλλά πήγαινα. Πήγαινα, ναι, ναι. Ναι. Πήγαινα και στη θύρα 3 σου με πήγαινα, αλλά δεν ήμουν γραμμένος. Και πιστεύεις ότι οι χρονιές ποιες ήταν, είχες την καλύτερη κερκίδα στην Ελλάδα? Την καλύτερη κερκίδα στην Ελλάδα είχα, δηλαδή οργανωμένα, τότε ας πούμε που λέγανε οι παοξίδες είχαμε μπει στη θύρα 3, αυτά κοπήκανε πίσω αόρι, δηλαδή τότε ήταν που κοπήκανε αυτά τα πράγματα. Ποιο μήνα είσαι γεννημένος, το 82? Μάρτιο. Όταν μπήκαν οι παοξίδες, εσύ ήσουν η μητέρα σου έγκυος σε σένα όταν μπήκαν οι παοξίδες. Ναι. Δεν το είδες, δεν το είδες, δεν το πρόλαβες, ναι, δεν το... Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Αλλά μιλάς για καλύτερη κερκίδα, σε τι ήταν καλύτερη κερκίδα? Σε εκδρομή, σε οργάνωση. Οργανωμένες, πολύ καλά οργανωμένες οι εκδρομές. Στα συνθήματα και σε αυτά έτσι πολύ φωνή έβλεπες εκεί πέρα παλμό. Συνθήματα τι δηλαδή? Συνθήματα, παλμός, πορείες εκεί στην Τούμπα και τα λοιπά. Υπήρχε παιδί μου μια... Με άλλα λόγια λες, τους στοιχωθήκατε στο παδικό, αυτό μου λες. Τους στοιχωθήκατε γενικά στην... Ναι, 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 ναι. Όταν ξεκίνησε ο Super 3, ναι. Σε αυτό το θέμα, ναι. Μέχρι που πήρε την εξουσία ο Σκόρδας, εκεί άρχισε να χαλάει η δουλειά, λες. Εκεί δεν πρέπει. Ο καθένας πρέπει να είναι στον τομέα του. Ναι, ο παδός στο παδικό και κυρίως το διοικητικό να είναι κάποιος παράγοντας. Δηλαδή, ο Καρυπίδης μέχρι τώρα την ιστορία, σαν, ένιωσα μια φορά σαν Αριανός ότι έχω μέχρι αυτή τη στιγμή, έτσι. Γιατί τώρα με τη Λαμία απογοητεύτηκα με αυτό που είπε. Θέλω να μου πεις, πριν μου πεις για τον Καρυπίδη, κράτα το λίγο. Ναι. Στις χαμηλές κατηγορίες, Καρυπίδη, Καλαϊτζίδη. Και τον άλλον, με τον Πέρι, πώς το λέγανε τον άλλο, το παλικάρι. Με τη security. Πώς το λέγανε, ναι, τον άλλο. Γαλανός και τα λοιπά. Γαλανός και τα λοιπά. Εντάξει τώρα. Πες μου τώρα εκεί πέρα την κριτική σου και τα λοιπά. Μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή, μετά από πολλά χρόνια, μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, πιστεύω ότι ο μέσος Αριανός αισθάνθηκε ότι έχει έναν παράγοντα. Για τον Καρυπίδη. Με τα καλά του και με τα αρνητικά του. Αλλά παράγοντα. Ναι. Νιώθεις ότι έχει παράγοντα. Ακριβώς. Παρά τα στραβά και τα καλά. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Με τα καλά του και με τα στραβά του. Υπάρχει επιτέλους στον Άρη ένας που. Και ας μην είναι Αριανός, δεν με νοιάζει με έναν Αριανός, να είναι παράγοντα. Το νιώθεις για παράγοντα. Ναι. Ναι. Βέβαια αυτή τη στιγμή απογοητευτήκαμε με αυτό που είδαμε και στη Λαμία. Τι θα γίνει εκεί πέρα, τι θα γίνει. Ανησυχήσαμε. Ποιο είναι. Τι θα γίνει εκεί πέρα. Όπα. Τι θα γίνει εκεί στο εξτρεμό εννιάρι. Δεν είναι παλιά άνθρωποι, μας την έπεσε. Τι θα γίνει, Sherlock Holmes, Άχιλε Γκουρσουσλάμα. Άχιλος ήταν ο Ήβιτς που πήρε διπλό εχθές. Και τότε λοιπόν, έβαλε το δεύτερο γκολ αντί να πανηγυρίζει, γύρισε και διαμαρτυρότανε στον επόπτη. Ασύλληπτος. Για την κάρτα, άκου πράγματα. Καλησπέρα και του φιλαράκι μου τον Αριανό. Καλησπέρα. Θα παρέμβω για λίγο και θα πω δύο απλά πράγματα. Για να λοιπόν, ναι. Κύριε Λάσκαρη, κυρία Τζόρτζια, θα πάρεις μια γιγαντοθόνη 637 ίντσες. Θα την καρφώσεις έξω από το παλέ Σάββατο απόγευμα. Θα πάρεις έναν ωραίο καναπέ δερμάτινο. Ακούς τι σου λέω, δερμάτινο. Και θα πεις στον Μπαρμπανίκο Γκάρι να κάθεται απ' έξω μπροστά στη τηλεόραση. Έτσι. Και από πίσω αν δεν έχει 20.000 κομμάτια να χορομπηδάνε, εγώ θα πάω να βάλω περούκα τώρα. Τώρα και θα πάω εκεί μπροστά. Και άμα χάσεις. Δεν με ενδιαφέρει αν χάσω ή κερδίσω. Θα είναι ο Μπαρμπανίκος Γκάρι εκεί πέρα μπροστά στη τηλεόραση με τη σώμα του. Και από πίσω 20.000 κομμάτια θα βγουν. Η θέση του Γκάλ είναι μέσα στο γήπεδο. Είναι στην κερκίδα. Έξω από το γήπεδο θα είναι. Μέσα θα είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμι προσκλητήρι εκεί πέρα με τα VIP.
Έξω θα είναι ο Μπαρμπανίκος μια φορά και από πίσω θα έχει 20.000 ναι. κομμάτια ναι. και θα χοροπηδάει το γήπεδο και όταν ο Νίκος Καλάδης θα κάνει το γκάρτ και θα προσπαθεί να κάνει τις τρίπλες θα του φεύγει μπάλα από τα χέρια φίλε. Αυτό έχω να πω για το Σάββατο για το επόμενο. Αυτό έτσι είναι μια έξυπνη ιδέα. Αλλά θα πρέπει έτσι πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Τη λέω από τώρα την ιδέα. Ακούστε την. Αν θέλετε να έχουμε λαό, κερκίδα και παλμό. Τώρα, θα το αφήσουν όμως αυτά με τα μέτρα τάξη, θα αφήσουν κάτι τέτοιο εκεί. Γιατί ορίστε. Υπάρχουν και μέτρα τάξης, υπάρχουν μέτρα τάξης, άντε πες και θέλει τα να το κάνει αυτό. Μέτρα τάξης θα είναι για τις καντίνες και τα τέτοια εκεί πέρα. Χαζά χαμένα τώρα, ούτε επεισόδιο θα γίνει τίποτα. Μόνο αργιανή θα είναι. Απ' έξω. Μέσα ας είναι. Δεν θα πειράξει κανένα τίποτα. Κερκίδα απ' έξω και να αισθάνονται το παλμό. Έτσι γίνει την κερκίδα. Και αυτά τα χαζά τώρα με τις προσκλήσεις και χίλια άτομα από εδώ και χίλια από εκεί δεν γίνεται. Καλή, μόνο ο Νίκος Γκάλης απ' έξω στο καναπέ. Εκεί σαν βασιλιάς θα είναι. Να δεις τι θα γίνει απ' έξω. Τίποτα άλλο δεν λέω. Αν νομίζεις ότι κάνω κάπου λάθος, πείτε με ρε παιδιά. Για πες. Όχι, σαν ιδέα, ωραία ιδέα. Είναι αρκεί, δεν ξέρουμε με τα μέτρα τάξη τι γίνεται. Αν θα αποκλείσουν κάποιες περιοχές, κάποιες εισόδους, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Με αυτό το θέμα δηλαδή. Ούτε μέτρα τάξη, ούτε εισόδους. Πεζοί θα πάνε άνθρωποι. Μόνο που θα είναι ο Νίκος ο Γκάλης απ' έξω εκεί πέρα στην πολυθρονάρα του, δεν θα γίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Αύριο τι θα κάνεις. Στη Ριζούπολη, φίλε. Στη Ριζούπολη θα πάω να πάρω ένα διπλό πολύ ωραία 0-1 και θα σηκωθώ να φύγω. Πώς θα το πάρεις, πώς θα το πάρω, πέφτοντας. Θα μπουρδουκλωθώ. Λες. Έλεγα να μπουρδουκλωθώ λίγο, να μην πέσω. Γλιστράει το 60 από εκεί πέρα. Παοκάρα προχωράει, βλέπω. Παοκάρα είναι δύναμη ρυθμιστικό κύμα να πούμε. Σαν τη βόμβα έγινε. Δεν σταματάει πουθενά. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον κάνουν αφόπληση ρε παιδί, ο μόνος πυροτεχνουργεί τώρα, όπως τη βόμβα. Ο ΠΑΟΚ φίλε προχωράει, παίρνει κύπελο. Πήρε ΠΑΟΚ φίλε θα τον πάρει τον κύπελο. Θα το πάρει φέτος. Και θέλω να τον πάρει αλήθεια. Και πρωταθλήματα έχουμε πάρει όλοι εδώ πάνω στο Μιλητό, ξέρεις πόσα. Ρε, εντάξει ρε. Κάτσε τι λέει ο άλλος τώρα, στο Μιλητό. Ρε Αργιανάκη, ρε εσύ. Γιατί ρε Αργιανάκη να μην πάρουμε εμείς το κύπελο τώρα στον μπάσκετ να μην πάρει και ο ΠΑΟΚ να πούμε ένα τίτλο για τη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Για ποιο λόγο. Εντάξει, καζούρα κάνουμε ένας με τον άλλο δεν θα είναι πιο καλά ρε φίλε. Όχι, ο Βασίλης γιατί δεν την άποψη. Εντάξει ρε εσύ και εγώ δεν είμαι τώρα μαν λέμε. Εντάξει και εγώ θέλω να πούμε να κάνω καζούρα στο ΠΑΟΚ όπως με κάνει και εμένα. Αλλά γιατί να μην πάρουμε από μια κούπα ρε φίλε. Κουστάζει από μια κούπα Βασίλη. Από μια κούπα. Ναι, δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη, ναι τώρα δηλαδή τι θες να μην πάρει κανένας τίποτα ας πούμε. Λες ή και οι δύο ή κανένας τι θα προτιμούσα, ας πούμε. Καλή ερώτηση είναι της. Θες την αυτή την ερώτηση, Κωστή. Είναι... Δηλαδή, ξέρεις τώρα τι θα γίνει. Είσαι αργιανός, είσαι αργιανός και λες. Ναι. Θα στον Παοξή αντίστοιχα, ας πούμε. Ναι. Λες, ναι. Θες να πάρεις και ο ένας και ο άλλος τίτλο ή κανένας από τους δύο. Εγώ λέω ένας και οι δύο, ρε φίλε. Και οι δύο από έναν. Ναι. Ναι. Ο Βασίλης έχει ενδιασμούς. Εντάξει, ρε, εσύ και οι δύο τώρα. Ξέρεις γιατί έχει ενδιασμούς. Πες. Γιατί βάζει το κύπελο του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο ναι. σε μεγαλύτερη οντότητα. Είναι το ποδόσφαιρο είναι ένα κλικ πάνω πώς θα το κάνουμε. Εντάξει, είναι το πρώτο άθλημα. Ναι. Τώρα επειδή έχουμε πάρει εμείς περισσότερους ούτους στο μπάσκετ δεν μπορούμε να το βάλουμε ότι είναι πιο σημαντικό άθλημα. Εντάξει. Στο μπάσκετ είσαι χορτάτος αλλά έχουμε καιρό σαν τίτλο. Χορτάτος δεν είσαι ρε φίλε γιατί έχουμε να πάρουμε από το κύπελο με τον Ολυμπιακό. Έχουμε 15 χρόνια να πάρουμε τίτλο. Ξαναπεινάσαμε να πούμε. Δηλαδή υπάρχει αργιανός που να πει. Άμα είναι να πάρουμε και δύο κύπελο, δεν πάει στο διάλο, ας μην πάρει κανένας τίποτα. Για μην... ναι. Όχι ρε φίλε, όχι. Ναι. Ξέρεις τι καλό είναι τώρα να σηκώσω εγώ, ξέρω εγώ τώρα τι κούπα στο μπάσκετ λέμε. Άκου ένα μήνυμα ρε. Ναι, ναι. Φαλακρέ λέει υπάρχει η λύση που ο πατέρας λέει πάει στο Αλεξάνδριο το γιο του για να γίνει Άρης. Άρα ναι. Μάλλον οι γνωστοί σου πατεράδες, παντοφλάκηδες, αργιανοί είναι λέει. Ναι, εγώ αυτό δεν το επικροτώ. Δηλαδή, κάποιος πατέρας να μην το κάνει το παιδί του Αργιανάκη με τίποτα. Δηλαδή, θα το πας μια, δύο, τρεις στο γήπεδο, τελείωσε η ιστορία. Δεν σε είναι... ποιο γήπεδο θα το πας. Πού θα το πας. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Θα το πας στο ποδόσφαιρο. Ναι. Θα πάει την άλλη μέρα στο σχολείο του Αργιανάκη, 8 χρονών. Ναι. Θα το κάνεις πλήσια κεφάλου να ξέρει να απαντάει. Δεν θα του πει ο συμμαθητής του που ήσουν εχθές, πήγε να δω την ομάδα μου. Πού έπαιζε, στον ακροπόταμο. Χαχαχαχαχαχα. Πάει. Πάει. Ναι, τώρα όπως το θέτεις εσύ, τώρα μπαίνεις στον ακροπόταμο και εντάξει, να είχαμε να λέγαμε να πούμε. Έχετε πάει σε δημοτικά σχολεία. Με συγχωρείς, περισσότερες ώρες το παιδάκι που είναι, στο σχολείο ή στο σπίτι του. Με την... Σχολείο. Γιατί, φροντιστήριο, εντάξει. Σχολείο, γυμναστήριο, κοινωνικοποιημένο. Στο σπίτι τι ράζει. Το πήγε στο γήπεδο 2-3, μπήκε το μικρόβιο, τελείωσε μετά. Μικρόβιο. Ναι, να μπει το μικρόβιο. Βέβαια.
Στην Αριανέ λέει ο 779, απογοήτευση δεν χρειάζεται. Σε πόλεμο είναι ο Άρης μεταξύ Χοντρού και Τίγρη, που είναι η Λαμία. Ο Νύκταρης έκανε καλή δουλειά στον Ολυμπιακό, στον Όφη, το 2011, λέει ο 779. Ο Νύκταρης και ο ρόλος του Νύκταρη. Ο Νύκταρης μπαίνει και στο παρασκήνιο, έτσι. Ναι. Ο Νύκταρης μπαίνει και στο παρασκήνιο. Εγώ είπα, είναι ευπρόσδεκτος όποιος μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια σε οποιοδήποτε τομέα. Είναι ευπρόσδεκτος και καλοδεχούμενος. Αρκεί να το δούμε στην πράξη. Γιατί αυτό που είδαμε στη Λαμία, αυτό το έσχος, δεν θέλουμε να το ξαναδούμε. Δεν χρειάζονται πολλές δηλώσεις. Είμαι εγώ και έτσι και αλλιώς και αλλιώς τι θα κάνω. Έχεις τον Ολυμπιακό που παίρνει τα σφυρίγματα να βγει κανένας εκεί. Βγαίνει λίγο γραφικός ο Θοδωρίδης μου καμιά φορά. Αυτό η δουλειά του να βγαίνει. Άμπραβο, αυτή είναι η δουλειά του. Να βγαίνει και να γελάει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα όλα γίνονται στο μουλοχτό. Αυτές οι δουλειές γίνονται στο μουλοχτό. Ούτε δεν γίνονται ούτε με δηλώσεις ούτε με ανακοινώσεις. Βέβαια. Μούχτι. Και στο κύπελο έτσι θέλει. Και στο κύπελο στο μούχτι να πάμε. Στο μούχτι πρέπει να πάμε. Φαβορεί ο Παναθηναϊκός. Μπάτζετ μεγάλο. Στο μούχτι. Πας να το κλέψεις στο κύπελο. Αυτό πρέπει να το περάσει δηλαδή στους παίχτες σου. Και στους παίχτες και στα μίντια. Μην αρχίσουν εκεί δηλώσεις όλη την εβδομάδα να βγάζουν παίχτες, να βγάλουν προπονητές και άιντε και πάμε και κύπελο. Λες, απαγορεύω τις δηλώσεις. Εγώ θα απαγόρευα τις δηλώσεις όλη την εβδομάδα αν ήμουν προπονητής. Κανένας να μην βγει. Για να ακούσουμε τι λέει ο συγκεντρωμένοι και προσιλωμένοι. Για πάμε να. Σοβαρά μιλάς. Δηλαδή λες ότι αν πριν μια εβδομάδα στο Άρης Ολυμπιακός κόβαν τις δηλώσεις, θα ήταν πιο καλά τα πράγματα. Μα ο Σκόρδας έξω μου πήρε το κύπελο πρωτού παίξουμε. Ήρθαμε να πάρουμε το κύπελο, έλεγε. Πού καλά, ρε γιατί με ποιον παίζεις. Με τον πρωταθλητή που έπαιζε μπαλάρα το Ολυμπιακός. Δεν είναι αυτό το έσχος που βλέπουμε τώρα. Βέβαια. Τότε είχε παιχταράδες. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Για το επόμενο Σάββατο αυτή την ιδέα πρέπει να την κάνει εκεί πέρα η κυρία Τζόρτζια. Με τον Νίκο Γκάλι εκεί πέρα και τον καναπέ και τη γραντοφόνη. Και θα πάει να φέρει τους διαιτητές, το Κορομιλά, το Βιδάλι και το Ράπτη να πούμε. Εκεί πέρα, το Ρίγα, όχι το Ράπτη. Να φέρει πίσω και το Σιμεωνίδη. Του Σιμεωνίδη εκεί. Και στην ηλικία φέρει και τον Πολατιάν, ρε φίλε. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Πάμε στον κόσμο. 9-55 κενό μήνυμα 54-3-40. Ρε παιδιά, το κύπελο. Και ο ΠΑΟΚ λέει 15 χρόνια έχουν να πάρουν τίτλο και ούτε τώρα θα πάρουν. Μικρή ομάδα δεν το πήραμε πρόεδρο του Ζαγοράκη, θα το πάρουν τώρα. Τώρα φίλε είναι και οι άλλοι τραγικοί. Φυσικά μπορεί να πάρει φέτος. Αυτός ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο για λύπηση ήταν. Για λύπηση ήταν ο Ολυμπιακός. Κόψαν τώρα και στον Ατρόμητο ας πούμε offside και τέτοια πράγματα. Ό,τι μας κάνανε εμάς καλά και με εμάς ήταν για λύπηση ο Ολυμπιακός. Δεν τραβάει. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση ο Ολυμπιακός. Τώρα βάζει τα δεύτερα, βάζει τα τρίτα. Εντάξει, διαχείριση κάνει γιατί έχει δίνει μεγάλη βάση με τον Τούρκο τώρα που παίζει. Με ποιον Τούρκο? Στο τέτοιο, στο Σμάνλισπορ, ποια είναι, στην Ευρώπη. Εκεί θα βγω, ναι. Πάμε στον κόσμο. 90-90-90-98-80-90. Άμα ήταν να το πάρει. Για τους Αριανούς τώρα είναι το ερώτημα. Να το πάρει ο Παοξής θα πει και ο Παοξής θα πει και τους δύο. Δεν τον νοιάζει τον Παοξής. Ο Αριανός τι θα πει. Ο Αριανός τι θα πει, να το πάρει και ο Πάο και ο Άρης στο μπάσκετ. Είναι πιο βρώμικο το μυαλό του Αριανού. Το δεν ξέρω, δεν απαντώ, θα πάρει τις περισσότερες απαντήσεις. Είναι πιο βρώμικο. Γραπτό, συμφωνώ με τον Στέφανο, προτιμώ. Προτιμώ να πάρουν και οι δυο να δώσουμε λίγο φάπα στους Αθηναίους. Πρέπει να χαμογελάσει λίγο η πόλη. Από Παοξή το μήνυμα. Καλημέρα. Εντάξει, για την πόλη θα είναι καλό. Καλημέρα, καλημέρα. Ποια πόλη. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ, φίλε, καλημέρα. Έλα, Κορδελιό. Με προλάβατε. Επειδή σα κόπτω το ίντερνετ. Και έχω λίγη καθυστέρηση. Ναι. Αυτό ακριβώς, δεν άκουσα τώρα τι είπατε γιατί έχετε μετά. Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω. Ερώτηση quiz προς Αριανούς και Παοξίδες. Σε Αριανούς, ρε, Παοξίδες. Προς Αριανούς θα πάρει το κύπελο το Σάββατο, μόνο αν πάρει και ο Πάοκ το κύπελο στο ποδόσφαιρο. Και προς Παοξίδες θα πάρει το κύπελο στο ποδόσφαιρο, αλλά μόνο αν πάρει και ο Άρης το κύπελο στο μπάσκετ κτλ. Παοξίδες σίγουρα θα πει και να πάρουν και οι δύο. Σίγουρα. Γιατί το κύπελο του θεωρείται ας πούμε λίγο ανώτερο λόγω ότι είναι. Στο πρώτο άθλημα, ας πούμε, που θεωρείται το πιο δημοφιλές άθλημα. Ναι. Εσύ, Ραζόπουλε, τι πιστεύεις? Να πιστέψω τι εγώ. Τι θα ήθελε ο Αριανός και ο Πάοκ, ας πούμε. Το ο Αριανός, άμα ήταν να το πάρει και ο Πάοκ, δεν θα ήθελε να το πάρει. Και εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί είναι βρώμικο το μυαλό του. Ενώ εμείς. Εσείς επειδή. Ναι. Δεν είστε μπασκετικοί. Το μπάσκετ το βλέπετε σαν το κομίτι Δία, να πούμε, σαν τον πλανήτη Δία, την μπάλα του μπάσκετ. Δεν είναι θέμα πασχετικού. Βρε, δεν είστε πασχετικοί Παοξίδες. Τι δουλειάζετε με τον μπάσκετ, καρνίβαλ. Άμα πάρει ο Άρης το κύπελο στο ποδόσφαιρο, πάει σε ένα τελικό και ο Πάοκ να πάρει το πρωτάθλημα, τι θα πει ο Παοξίδες?
Αν να πάρει ο τι θα πει ο Παοξής. Ναι. Να το πάρει. Βλέπεις, άρα δεν έχει να κάνει με θέμα μπασκετικού. Τι λες, το ίδιο αξία έχει το πρωτάθλημα, το ίδιο το κύπελλο, ρε φίλε. Πλάκα κάνεις. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, ο άλλος είναι πιο χερέκακος, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω. Ποιος είναι πιο χερέκακος? Οι άλλοι. Χερέκα, κύριε Αργιανή, λες. Να πούνε, να χάσουμε από τον Παναθηναϊκό μέσα στο Αλεξάνδριο, αρκεί να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελλο, συμφωνείς? Αρκεί να χάσει ο ΠΑΟΚ 3-0 στο τελικό. Αυτό. Ναι. Το πιστεύεις ότι το νιώθουν αυτό το πράγμα? Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί? Γιατί αν χάσει ο Αργιανός από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ εδώ. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Ενώ φάει μια τριάρα ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στο τελικό, θα έχουν άλλοι πολλά οι άλλοι. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Για τον πρόσθετο λόγο που τους κάνετε και φαβορί εσείς εδώ πέρα. Ποιους κάνουμε? Τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που τον έχετε φαβορί. Εμείς. Ναι, και εσύ δεν το δηλώνεις. Εγώ τον θεωρώ φαβορί, βέβαια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Όσες φορές όμως έχεις δει στη γιάλα σου κουστεί κυπελούχο Άρη, κυπελούχο ΠΑΟΚ, γιάλα έσπασε. Έσπασε γιάλα. Έσπασε γιάλα. Στη γιάλα σου κουστεί, επειδή σε ακούμε και σε παρακολουθούμε, είχες προβλέψει ότι το χειμώνα θα τη φορμάρει ο Ίβιτς στην ομάδα. Ναι. Δεν είχες δει βέβαια στη γιάλα σου δύο, όπως φαίνεται, πολύ καλές μεταγραφές, σαν αυτές που ήρθανε. Βλέπεις πάνω στον Ήμπρα των φτωχών και στον Ρίκε να χτίζεται μια καινούργια ομάδα κτλ. Το βλέπεις αυτό για τον χρόνο και. Γενικά. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, με τον Ενρίκε, τον Μιστακίδη. Και εμένα δεν μ' άρεσε εδώ σημείο. Δεν μ' άρεσε η απειθαρχία. Τον, άκου. Μου φάνηκε λίγο απειθαρχός, ναι. Ναι, απειθαρχός. Πρέπει να το δει αυτό. Αλλά λίγο είναι πρέπει, ταλεντάρα. Ναι. Ναι, μεγάλη ταλεντάρα. Ταλεντάρα. Φίλε, αυτούς καμιά καλή ρήτρα τους βάλατε. Την Κυριακή στην Τούμπα που τον είδα από κοντά μου θύμισε πάρα πολύ Βιερίνια. Δηλαδή τέτοιο σπάσιμο Μέσης και σουτ και μπούκα στην περιοχή είχα να δω από τον Αντελίνο, ας πούμε. Έτσι. Τα λέμε. Τα λέμε. Έγινε, γεια σου. Επόμενη γραμμή. Η τετράδα Μπρίγιοβιτς, Μιστακίδης ή Τζάλμα. Μπίσες Βαρμελίγα κιλά. Και πώς το λένε τον άλλον, τον Ενρίκε. Ανεβαίνει επίπεδο ΠΑΟΚ. 100%. Αυτούς καλή ρήτρα τους βάλανε ή θα την πατήσουν όπως με τον Ροντρίγκες. Τι Ροντρίγκες. Το Ροντρίγκες τον πούλησε κάτω από την ρήτρα. Ο χοντρός πούλησε 15 εκατομμύρια κάποιον Μιλιβόγεβιτς. Ναι. Λοιπόν, για να αλλάξει επίπεδο κάποια στιγμή σαν ομάδα, μπράβο, πρέπει να φτάνει την πραμάτια σου την καλή. Σωστό. Λοιπόν, να την πουλά σύμφωνα με την αξία τη. Σου επαναλαμβάνω. Δηλαδή, ο Ροντρίγκες στον Ολυμπιακό πόσα λεφτά θα παίρνει μεταγραφή? 10, για πες μου. 10 στο νερό. Στο νερό. Συμφωνώ. Ναι. Πρέπει δηλαδή να αλλάξει επίπεδα και σε αυτά τα θέματα. Τον πούλησε κάτω από τη ρήτρα. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα. Κωστή, δύο πραγματάκια να πω εντάχει. Πρώτον, εγώ είμαι στο σύνδεσμο από το 1989. Ποιο σύνδεσμο? Σουπετρία. Τον Αμαρτωλό, ναι. Τον Αμαρτωλό, Κωστή. Κωστή ήταν και είναι από τους, μάλλον δεν ξέρω αν είναι, από ό,τι έχω μάθει, εντάξει. Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος στην Ελλάδα. Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος. Σε αρνημένα μέλη, νομίζω. Με μέλη. Ναι. Σε αριθμό οργανωμένων μελών. Συγγνώμη λίγο, εννοείται δηλαδή και τα παραρτήματα, τα franchise. Όλα. Όλα, δηλαδή. Μισό. Σούπερ 3 δράμα, Σούπερ 3 καβάλα. Όλους μαζί. Αυτοί όλοι μαζί. Ναι. Μιλάμε για όλα παραρτήματα, έχουν πάνω από 16.000 μέλη. Συγγνώμη λίγο. Δηλαδή θες να πεις ότι οι οργανωμένοι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ γενικότερα. Όχι, δεν ξέρω. Όχι χωρίς τα θύρα 4 Μακεδονός, όχι. Ένας ενιαίος. Κάτσε ρε φίλε, εσείς μονοπόλιο είχατε. Όχι, γιατί ρε φίλε. Τι γιατί ρε φίλε. Είχε κίτρινο μαύρο. Μονοπόλιο, τι κίτρινο, τρώγανε μπούκα, ξύλο. Ναι ρε φίλε, άστο. Σκλίνατε, άστο. Σκλίνατε. Μιλάμε σαν μέλη, δεν μιλάμε τώρα ότι... Τους κλείνατε τους σύνδεσμους, τους άλλους. Δεν έχει σημασία. Για μπούκο, όχι, τι. Κωστή, σαν κερκίδα δεν υπάρχει δεύτερη τώρα. Αυτά που ακούω εγώ τώρα είναι όλα... Κωστή, όπου και αν πηγαίναμε, είχαμε κερκιδάρα, Κωστή. Δηλαδή καλύτερα από του ΠΑΟΚ. Πολύ καλύτερη, Κωστή. Και σε ευρηματικότητα και σε αυτά. Δεν ξέρω τώρα για παλιά, μιλάω τη δικιά μου ηλικία μου 40. Μιλάς επί επαγγελματικού πρωταθλήματος, δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, μετά το 88-89 που νιώθω, που ένιωθα λίγο κερκίδα και αυτά. Δεν μιλάω τώρα πριν το 80 και δεν ξέρω, τώρα μην με βάζεις πριν. Μετά το 80, εντάξει, μετά το 88 που είναι στο Super 3, Κωστή δεν υπάρχει κρίκη δάριστερα, άσο, δεν συγκρίνεται. Κωστή κάτι άλλο, για να συνεχίσω να σου πω, μήπως κάτι, πριν μιλήσετε για φόρμα για πάω, δεν μιλήσατε, φορμαρίζετε. Ναι, ναι. Κωστή, θα σου πω κάτι και πιστεύω να το έχεις δει, αλλά γράψτε το, σου πω τώρα. Το κύπελλο το πάρει ή η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός, αν δεν πέσουν μαζί.
οι ομάδες Κώστα, αυτές οι δύο, έχω δει ότι τώρα αρχίζουν και φορμαρίζονται, ειδικά η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα χτυπήσει το φόρμα σε ένα-δύο μήνες. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει χτυπήσει το φόρμα. Δηλαδή, λες θα πέσει. Δεν μπορεί να πάει το τρένο τώρα να πάει πέντε μήνες στη ομάδα. Πρόσεξε, είμαι αντιπαοξής φόλα, αλλά μιλάω τώρα ποδοσφαιρικά. Άστο το αντί που είμαι, δεν με ενδιαφέρει τώρα. Τώρα μιλάω ποδοσφαιρικά. Η κριτική σου δεν έχει δηλαδή συνέστημα, έχει λογική. Κωστή, αυτή τη στιγμή μιλάω ποδοσφαιρικά, δεν μιλάω παδικά. Ο ΠΑΟΚ έχει χτυπήσει φόρμα. Πάει τρένο δύο μήνες. Το πιάσε το πίκλε, το πιάσε. Ναι, δεν μπορεί να πάει άλλους δύο μήνες. Ενώ οι άλλες ομάδες τώρα διάξουν, τώρα ξεκινάει, βλέπεις το σερί της. Έκτρο ξεκινάει τη φόρμα. Και ο Παναθηναϊκός βλέπω λίγο ανεβαίνει. Αυτές οι ομάδες σε ένα-δύο μήνες που θα είναι τελικός, εντάξει, του κυπελού, αν όλο μπαγκαλά, θα έχουν τον φόρμα. Πάω και θα πέφτει. Εγώ έτσι πιστεύω. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτά που βλέπω, τα λίγα που ξέρω. Δεν είμαι και με στα πράγματα. Μπορεί να έχει κάτι, ένα χαπάκι και ένα ραδί μαγικό, ξέρω εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, για να κλείσω. Τώρα όσον αφορά. Εγώ Κωστή, ας πούμε. Άλλη να πάρει ο Πάοκ το κύπελο και εσύ το. Άκου. Ναι. Εγώ θα σου πω την ερώτηση. Ναι, στην αλλάξω. Ναι. Ο Άριστο κύπελο στο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο και ο Πάοκ κύπελο στο μπάσκετ. Να το πάρει. Εγώ θέλω. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Τώρα. Ο Άριστο κυπελούχο Ελλάδο στο ποδόσφαιρο και ο Πάοκ κυπελούχο Ελλάδο στο μπάσκετ. Να το πάρει. Από ένα, ναι, εκεί να πάρει. Τώρα όχι. Όχι. Λοιπόν, Κωστίον Ψιός για να κλείσω. Προμιάρικο το μυαλό σου, ναι. Ο Ψιός για να κλείσω είναι στα 16. Της αδερφής μου άντρας είναι χαρούμε άρρωστο. Ο Ανιψιός μου έγινε φόλα αργιανός Κωστή. Μιλάμε τώρα 16, 2004-2005 που ένιωθε λίγο βιντεοκασέτα στο φουλ, στο γήπεδο, στο γήπεδάκι τον πηγαίναμε κάπου. Άρης φόνος Κωστή. Και τώρα είναι πιο άρρωστος και από μένα. Κατάλαβες αυτή είναι η διαφορά. Που δεν είχαμε το 4 δεν είχαμε τίποτα, ούτε... Σε ιδιωτικό πάει? Δημόσιο, ρε Κωστή. Κωστή, έχει πολλούς. Σε ποιο δημόσιο πάει? Πάει στους αμπελόκυπους, σε ένα γυμνάσιο αμπελόκυπου, Κωστή, και είναι και αρκετή συντάξη του. Στο λέω τώρα δεν λέω. Συντάξη του έχει άλλον αργιανό. Έχει, αρκετούς έχει Κωστή μέσα. Στους αμπελόκυπους. Ναι, τώρα πήγαν Ιταλία και με σημαία του Άρη και αυτά και πήγαν εκεί πέρα, εντάξει, γουστάραν τα παιδιά. Να σου πω κάτι. Κωστή έχει αργιανούς. Αλλά εντάξει τα παιδιά τώρα είναι λίγο, ξέρεις, δεν έχουν παιδί μου τώρα, ξέρεις, είναι σε μια φάση αδράνειας. Λίγο η βήτα, λίγο. Κωστή, άμα ανεβούμε, να σου πω την αλήθεια, αυτό γράψω. Θυμάσαι Κωστή, όταν ανοίξανε, μπορεί το, και το παγκάκι δεν το θυμάται. Κωστή, ο Άρης, ο Σούπερ 3 και γενικά οι σύνδεσμοι του Άρη ανθίσανε όταν πήγαμε Κωστή Β' Εθνική. Ανοίξαν τότε Κωστή πολύ σύνδεσμοι όταν πέσαμε την πρώτη φορά. Τότε Κωστή ανοίξαν πολλά πράγματα, να ξέρεις. Λοιπόν, σας κλείνω, σας αφήνω και νύκταρης. Νύκταρη, χώσου, είμαστε μαζί σου, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκεί, χώσου τα όλα, δώσ' τα όλα, νύκταρη. Γεια σου Κωστή μου, γεια σου αδερφέ. Γεια σου φίλε. Δηλαδή, ο Αργιανός λέει μπες νύκταρη, σώσει την κατάσταση και την άλλη λέει, εγώ άμα είναι να πάρουν αυτοί κύπελο, μη σώσω και πάρω κι εγώ. Μάλιστα, επόμενη γραμμή. Μάλιστα, ναι. Γεια σου Κώστα. Καλώς τον. Έλα, Στέλιος από Βέρεια πάλι. Καλώς τον Στέλιο. Λοιπόν, φίλο μου, να πω ότι ο φίλος ο Αριανός από εκεί έχει απόλυτο δίκιο. Όλοι στην επαρχία είμαστε πρώτα αντιολυμπιακοί, αντιεθνικοί και μετά αντιαριανοί. Είστε αντί, αντιολυμπιακός είμαι τελείως. Εγώ είμαι αντιολυμπιακός και αντιεθνικός. Είσαι αντιαθηνός. Άρα είσαι κόμπλεξ. Εγώ δεν σου γουστάρω. Άλλο λέω εγώ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποια κόμπλεξ. Άρα είσαι οπαδικό κόμπλεξ. Έχω, ναι. Εντάξει, εγώ τα οπαδικά της είναι ρε Κώστα. Όταν υποστηρίζεις μια ομάδα θα είσαι και αντί. Ωραία. Δεν γίνεται μόνο να είσαι με την ομάδα. Θα είσαι κάποια αντί. Το κόμπλεξ σου. Οπαδικό είναι αυτό. Λογικό είναι αυτό. Είναι το φυσιολογικό. Το κόμπλεξ σου πηγαίνει μόνο στο κομμάτι των ομάδων. Το αντιαθηναίος είναι. Περνάει και στο κοινωνικό κομμάτι για να κάνω έτσι να το προχωρήσω λίγο. Κοίτα, παλιά ναι Κώστα, εγώ τώρα είμαι διαλυκία με σένα. Παλιά ναι, ήμουν και αντιεθνέως και τα πάντα. Γιατί όμως, γιατί. Γιατί εντάξει, θα πρέπει να το βλέπω με άλλη οπτική γωνία τώρα. Όχι ρε παιδί μου, άσε τις ομάδες. Ναι. Πες ότι δεν υπάρχουν ομάδες. Ναι. Εσύ απέναντι στον Αθηναίο νιώθεις κόμπλεξ. Όχι, τώρα όχι. Παλιά ναι, όχι. Παλιά, σε επαναλαμβάνω, βγάλε τις ομάδες. Παλιά γιατί είχες. Παλιά γιατί τότε είχα εγώ την οτροπία ότι όλα κάτω γίνονται της Αθηναίος και τίποτα πάνω για μας.
Αλλά μετά από ένα. Κάνανε μετρό κάτω εδώ, δεν κάνανε τα. Μόλις άρχισαν να κλέβουν και οι δικοί μας το κρατικό χρήμα και να βγαίνουν προς τα έξω, τι λαμόγια είμαστε κι εμείς. Είπε το ίδιο πράγμα είμαστε. Κάτι τέτοιο. Όχι, αλλά μετά έκανα εγώ τη δικιά μου ρεύνα. Γιατί διαβάζω πολύ και ασχολούμαι πάρα πολύ εδώ και 20 χρόνια. Καλά έκανε. Λέω ότι η δική μας είναι πολιτική φταίνει. Η δική μας είναι πολιτική εδώ πάνω φταίνει για αυτά που δίνει εδώ πάνω. Όχι κάτω Αθηναίοι. Αυτό κατάλαβα εγώ. Μ' αρέσει που το ψάχνεις. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ προσωπικά θέλω τον Άρη Super League. Γιατί δεν γίνεται η Θεσσαλονίκη να έχει μόνο μια ομάδα ανταγωνιστική. Ο Ηρακλής είναι λίγος. Πρέπει να έχεις ΠΑΟΚ και Άρη, να έχεις, έναν υγιέ ανταγωνισμό στην πόλη, να υπάρχει αυτή η διαμάχη που πρέπει να υπάρχει και να υπάρχει αυτή η δυναμική που πρέπει να υπάρχει. Κατάλαβα να πω εγώ, Κώστα. Ναι. Πρέπει να ανεβεί στην Super League ο Άρης τελείως, όπως και να είναι. Να πέφτει αυτή η καζούρα, τώρα και τα άλλο, όλα αυτά που γινόντουσαν παλιά. Πρέπει να γίνει. Τρίτον, Κώστα, να πω το παλικάρι από εκεί, επειδή έχω ζήσει στη θύρα 4 του 2009, δεν πέρασε ποτέ στην Ελλάδα, στην ιστορία της, καλύτερη η κερκίδα από τη θύρα 4 την δεκαετία 80. Ούτε Super 3, ούτε τίποτα. Τα έχω ζήσει, τα έχω δει όλα από κοντά, έχω πάει και χαρλά όταν πάντα παλιά, εκείνη η κερκίδα ήταν η καλύτερη από όλες. Και τέρα το Κώστα, σε παγούσα σήμερα στο τηλεάστη. Ναι. Και επειδή είμαι Βεριώτης και πάω συνέχεια βλέπω την ομάδα της Βέρειας, επειδή ο Αποστόλης Βεριζής, ο προβλητής είναι πολύ φίλος μου. Ναι. Είπες Βέρει Πανιώνης Άσο. Πες μου γιατί. Μ' άρεσε που το είπες. Κοίταξε, ο Τερζής θα κλειστεί. Δηλαδή θα δώσει χώρο στο Πανιώνιο και μπροστά θα βρει τρόπους. Έχει προβλήματα πίσω ο Πανιώνιος. Εάν ο Πανιώνιος πλευροκοπηθεί, δεν πάει κάθετα. Δηλαδή αυτοί κάθετα έχουν δύο πολύ καλούς χαφ, τον Κόρμπο και τον Σιώπη. Η πλάγη τους μπακ είναι πολύ μέτρη. Κονόμοι, Τασούλιδες κτλ. Αντί πάει τη δουλειά με διαγώνιες μπαλιές στα εξτρέμ, θα βρει θέματα. Πιστεύω ότι θα το δει ο φίλος ο Τερζής για να το χτυπήσει στις πλευρές. Πιστεύω ότι ο κύριος είναι πανέξυπνος και δουλεύει πολύ, όμως δουλεύει πάρα πολύ και είναι πολύ δουλευτάρα. Οι γραμμές του λίγο είναι μακρινές. Δηλαδή. Και έχει ένα πρόβλημα κι αυτός, η τετράδα του στην άμυνα να μην την παίζει στην ευθεία, πέστονα. Και να μην παίζει στην ευθεία και τους χαφ. Αυτό που κάναμε το μάθημα σήμερα με τον Αλέφαντον είναι μάθημα για τον Τερζή. Το είδα, το παρακολούθησα όλο. Όχι στην ευθεία, γιατί με μια τρίπλα σου λέει μου φεύγουν 4 παίκτες. Άμα μου φας, δηλαδή, ύστερα, ο Τερζής, η πλάγη του μπακ, να του πεις, όταν ας πούμε παίζεται η μπάλα από την άλλη μεριά, δεν κλείνουνε προς τα μέσα. Ούτε ο κόφτης του έρχεται center back ο Μπαλάφας τρίτο στόπερ. Έχει κάτι κινήσεις αμυντικά που πρέπει να τις δει. Εγώ την έχω μελετήσει. Δηλαδή, του τρώει το δεξί το μπακ. Ότι παίζει, ποιος παίζει, ο Μαλόν παίζει δεξί μπακ. Ποιος παίζει, δεν θυμάμαι. Έφυγε ο Μαλόν, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ο αριστερός ο μπακ. Όταν γίνεται η επίθεση από την άλλη μεριά, κάθεται στη γραμμή. Ο Μπαλάφας δεν πατάει να γίνει στόπερ. Ανοιχτές οι γραμμές, σε βάζουν γκολ. Όχι, θα κλείσεις. Θα φτιάξει την άμυνά του. Αν φτιάξει την άμυνά του, μπροστά είναι καλή αυτή η δική σου. Και τον Πανιώνιο θα το χτυπήσεις με διαγώνιες μπαλιές στα πλευρά, γρήγορα, γιατί αν πας από τον άξονα θα σε καταπιεί και ο Κόρμπος και ο Σιώπης. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα αυτό. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ το δω το μάτς, καλή επιτυχία, μακάρι να το πάρεις. Έγινε. Αλλά Κωστή, ο Πανιώνιος αυτή την πενταετία μου θυμίζει κανέναν καιρό που ήταν η Ξάνθη. Ναι, στις αρχές. Το marketing αυτό. Ναι. Που έβρισκε και έβγαζε συνέχεια παίχτες. Έχει μια τρομερή φρουνιά εδώ και μια πενταετία ο Πανιώνιος που βγάζει και πουλάει παίχτες. Μου θυμίζει την παλιά Ξάνθη. Τότε με Μαρσέλους και τέτοια ζωή. Που έβγαζε παίχτες και πουλούσε. Μια τέτοια ιστορία βιομηχανική. Πέφτουν οι γραμμές. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Νάτος. Καλώς τώρα. Από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλώς τώρα. Βρε τους φιλές, πλάχλους τους παοξίδες, ρε φίλε. Το ζήσαμε να τα ακούσουμε κι αυτό. Ότι. Γιατί δεν τους λες το άλλο το ερώτημα. Ο ΠΑΟΚ να πάρει την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ και ο Άρης να πάρει το κύπελο. Θα συμφωνήσουνε, για ρώτα τους. Ξαναπες το, αν. Ο ΠΑΟΚ, όχι το κύπελο, την Ευρωλίγκα να πάρει στο μπάσκετ. Το ευρωπαϊκό, το πιο υψηλό που υπάρχει. Ναι. Και άρεσε να πάρει το κύπελο στο ποδόσφαιρο. Θα πούνε ναι δηλαδή.
οι παοξίδες. Αυτά τα δύο, εγώ θα έλεγα, είναι πλήρως ισορροπημένα. Ναι. Πιστεύω είναι σχεδόν ισορροπημένα. Ναι. Και μόνο στην ιδέα ότι ο παοξής θα είναι 5-5 σε τίτλους και ο Άρης παραπάνω πρωταθλήματα, θα βγάζει φλίκτενες. Τι φιλεσπλαχνία είναι αυτή που έχει πιάσει την πόλη? Μάλλον σας έχει επηρεάσει βόμβα, έτσι. Έτσι εξηγείται το θέμα. Ο μεσημεριανός είπε βόμβα. Η βόμβα. Ο γρουνοκέφαλος. Όχι, όχι. Ένας ακροατής. Α, βόμβα. Βόμβα. τους παοξίδες. Ναι, να το πάρουμε και δύο, ρε. Ναι, ναι, φιλέσπλαχνη. Ναι, ναι. Πώς το θέλετε? Πακέτο θα το φάτε εδώ. Πώς το θέλετε? Τι άλλο θα ζήσουμε να ακούσουμε? Τέλος πάντων, να μην μιλήσουμε άλλο για την ομάδα της Τούμπας. Να πούμε λίγο τα δικά μας, έτσι, τα έντρικα δόρυκα. Όλοι οι δρόμοι Κυριακή οδηγούν στη Ριζούπολη. Ποια Ριζούπολη? Η αστυνομική διεύθυνση λέει απαγορεύεται η μετακίνηση. Γιατί εμένα μου απαγορεύει κανείς να πάω με το άμκα μου, με το άφημί μου και να πληρώσω εισιτήριό μου και να δω ένα μάτσο στο γήπεδο. Εσύ? Ναι. Χωρίς διακριτικά μα πάνε, γιατί να μην. Στο μούχτι, άμα βάλει κόλλο Άρης να το μουλώξεις, ναι. Όπως το μούλωξε ο παοξής στη Λάρισα. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Λέμε απαγορεύονται μετακινήσεις οπαδών. Μάλιστα. Ωραία. Οι παοξίδες που ήταν στην Ξάνθη, τι ήταν αυτοί? Ναι, Εκεί ο Πανόπουλος είναι έμπορος, δεν είναι κορόιδο. Κορόιδο είναι ο Πανόπουλος. 25 ιδέα... πόσο ήτανε? Ναι, 25 και 20. 25 και 20. Αλλά... Σιδέρια, οι παοξίδες, οι αξίδες και όλοι αυτοί που κάνουν κερκίδες, τι είναι αυτοί? Στον Πανιόνιο, όταν παίζουν με τον ΠΑΟΚ που είναι παοξίδες μέσα, τι είναι αυτοί? Ποιες απαγορεύσεις οπαδών έχουν γίνει και δεν το ξέρω. Ναι. Στο Βέρεια πάει πολύ καλά. Κάτσε λίγο, δώσουμε μια λογική απάντηση. Ποιες απαγορεύσεις έχουν γίνει? Στο Βέρεια ΠΑΟΚ ήσουνα. Το 0. Έχω εκεί ξαδέρφια και λέω άντε με την ευκαιρία θα πάω και στο γήπεδο. Ναι. Από Βέρεια είσαι? Όχι, όχι. Σόι, ξαδέρφια. Ναι. Έχω εκεί πέρα και είχα πάει με την ευκαιρία στο γήπεδο. Καλά, ικτρό εκείνο το παιχνίδι, ας πούμε. Ικτρό ήταν εκείνο το θέαμα που είδαμε. Πολύ κακό παιχνίδι. Τι έγινε, τι πάνε? Τίποτα, ήταν ο 80-20. Η κερκίδα των Βεργετών, μισή-μισή ήταν μέσα. Ναι, ποιες μετακινήσεις έχουν απαγορευτεί, αφού τα μισά μάτια Super League τα παίζουν με μεγάλες ομάδες και μεγάλες ομάδες... Ρε, συμπέσανε στον Αχαρναϊκό οι άλλοι. Κάτσε τώρα. Οι αεξίδες... Τους έβγαλε σπανό με το αναπηρικό καμαξίδιο, να πούμε. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, ρε. Αυτό αν το κάνανε είναι απαράδεκτο. Αν το κάνανε αυτό. Το κάνω στο 6-0. Είναι απαράδεκτο. Αν το κάνανε αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Συγγνώμη λίγο, Ρατόπουλα, σου πω κάτι. Να μου πεις. Έγινε αυτό το σκηνικό που έγινε με το παιδί, με τη βλακεία κάποιων που ευθύνονται τότε και έμεινε ανάπηρο. Μα δεν φταίει ο κόσμο του Άρη για εκείνο που έγινε. Η αστυνομία αυτή που του τρίμωξε. Μέσα ήμουν σε εκείνο το παιχνίδι. Άλλο λέμε. Το ξέρω, άλλο θέλω να σου πω. Έγινε αυτό που έγινε τότε. Και δηλαδή επειδή έγινε αυτό που έγινε τότε, πρέπει να θρηνήσουμε και άλλα θύματα, να συναντιούνται και να πλακώνονται. Είναι βλακία να υπάρχει αυτή η βεντέτα τώρα, αυτά τα χρόνια. Αυτό σου λέω, ρε, για μια άτυχη στιγμή. Επειδή ένας δηλαδή έτυχε να μείνει ανάπηρος από βλακεία κάποιον και ανοριμότητα. Ένα και τον άλλο στην Πάτρα του είχαν βγάλει το μάτι με τέτοιο, με φωτοβολίδα. Ειδικά το 15χρονο. Ναι, ναι. Τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή. Επικαλούμενοι κάτι τέτοιο να συμβαίνουν και άλλα τέτοια σκηνικά. Κάτσε ρε φίλε, ο Θεός μας έδωσε δύο πόδια, δύο χέρια και ένα μυαλό. Κοίτα να δεις, οι αεξίδες οπαδικά το ξεκίνησαν αυτό το πράγμα και μας το κρατούσαν. Τότε πήγε ο Οργίου, θυμάμαι που πήγαινε στα καφενεία. Εκείν μένος, θυμάμαι τις εκπομπές, βγάζανε μένος οι αεξίδες μετά το περιστατικό. Να τους έβλεπες πώς μιλούσαν για τον Άρη, λες και δεν υπήρχε άλλη ομάδα. Δηλαδή οι αεξίδες καλλιεργήσαν αυτή την έχθρα, ας πούμε. Για ένα μεμονωμένο περιστατικό που δεν έφτιαγε ο κόσμος του Άρη. Γι' αυτό λέμε ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή λίγο τα αίματα να καλμάρουν, γιατί δεν υπάρχει λόγος αντιπαλότητας. Να μου έλεγες ότι επειδή δεν ανέβηκα γάμα εθνική με τον Ρόμπι Γουίλιαμς, να το πω ρε παιδί μου ότι να έρθω σε κόντρα λεκτικά με τον Άικτσι. Είναι τι αντιπαράθεσης. Ρόμπι Γουίλιαμς. Γιατί δεν σχολιάζει όταν αναφέρω αυτό το θέμα, δεν σε ακούω. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ρόμπιν. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε εσύ. Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Μπέρμιχαμ. Από το ασπρόμαυρο Μπέρμιχαμ. Μπέρμιχαμ. Ωραία. Ναι. Εγώ θεωρώ εαυτόν οπαδό. Και εφόσον θεωρώ εαυτόν οπαδό, εφόσον δεν παίρνει η ομάδα μου τίτλο, δεν θέλω να παίρνει καμία άλλη ομάδα. Δηλαδή, τι είναι αυτά που ακούμε τώρα?
να πάρει ο ΠΑΟΚ κύπελο, να πάρει και ο Άρης. Όχι, εφόσον εγώ άμα είμαι ο παδός, δεν θέλω να πάρει ο Άρης τίτλο. Για ποιο λόγο να πάρει ο Άρης? Δηλαδή, ο μέσος Αργιανός θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ τίτλο. Όχι, λέμε ότι έστω ότι αν είναι να πάρουν κάποιους κύπελο, θα πάρουν και οι δύο. Λέμε ότι υπάρχει μια όρατη δύναμη, ή θα πάρουν και οι δύο, ή δεν θα πάρει κανένα. Υποθετικό είναι αυτό. Αυτό λέμε. Ναι, καταλαβαίνω το ερώτημα. Εννοείται ότι ο καθένας παρακαλά για τον εαυτό του και το αντίθετο για τον άλλον. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Αν απευθύνεστε σε φιλάθλους, άμα το δω κι εγώ σαν φιλάθλος που δεν είμαι, ναι, εντάξει. Να πάρει ένα, θα πάρει κι άλλο, να χαρεί η πόλη. Ωραία. Ποιο τυχαίζει είναι την πόλη? Ο καθένας την ομάδα του σκέφτεται. Γι' αυτό ακριβώς λέω. Τι πόλη? Ποια πόλη τώρα? Αφού η πόλη είναι τρίπια από παντού. Εγώ είμαι από το Αιγίνιο. Πάει ο άλλος, με βάζει διόδια. Πώς να πάει ο άλλος στο γήπεδο και παραπονιόμαστε μετά γιατί η Αθήνα το ένα, γιατί αφού η άλλη είναι τρίψη. Πώς θα σηκωθεί όλος την Κατερίνη να έρθει να πηγαίνει να στηρίζει την ομάδα? Μας βάζει διόδια εδώ, βάζει διόδια από εκεί, ο άλλος την Καβάλα, πώς θα έρθει? Εσύ τι ομάδα είσαι? Εγώ είμαι ΠΑΟΞΙΣ. Εάν σου πούνε να πάρει ο Άρης μπάσκετ και εσύ ποδόσφαιρο, θα έχεις πρόβλημα? Ναι, θα έχω πρόβλημα. Δεν θέλω να πάρει ο Άρης τίτλο. Δεν θέλω να πάρει το Ηράκλης. Και προτιμάς να μην το πάρεις κι εσύ? Όχι, δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι άμα είναι να πάρει κάποιος, το πάρει ο ΠΑΟΚ. Άλλο λέμε ρε ΠΑΟΞΙ. Και ΠΑΟΞΙΣ και Πόντιος. Και ασκείς τον Μπέρμιγχαμ. Δεν είμαι Πόντιος. Θρακιώτης είμαι. Θρακιώτης είσαι. Χειρότερο αυτό. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Ρε εσύ, λέμε μια ώρα τη δύναμη, λέει. Θα πάρετε ή και οι δύο ή και κανένας. Το δέχεσαι? Ωραία, ναι. Το δέχεσαι? Υποθετικά ναι. Το δέχεσαι? Ο Αργιανός δεν το δέχεται. Ο Αργιανός είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν το δέχεται ο Αργιανός. Γιατί δεν το δέχεται? Ο Αργιανός θα δεχόταν πρωτάθλημα στο μπάσκετ και κύπελο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό θα ήταν το ερώτημα που θα δεχόταν ο Αργιανός. Ναι, μάλιστα. Ωραία, ναι. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Στο παιδί δίπλα που είναι και ο Αργιανός. Ναι, φίλε μου. Θεωρείς τον Άρη μεγάλη ομάδα προφανώς, σωστά? Φυσικά, ναι. Θεωρείς μεγάλο μέγεθος. Ωραία, μέσα στο top 5, όπως είναι και η ΑΕΚ. Ναι, ασφαλώς. Θεωρείς ότι, πιστεύεις ότι η ΑΕΚ είναι πολύ μεγαλύτερη ομάδα από σένα? Ή θεωρείς ότι είστε το ίδιο μέγεθος? Γιατί θέλω να επιχειρηματολογήσω πάνω στην απάντηση. Η ΑΕΚ στην μπάλα λες, δηλαδή? Σαν σωματείο. Σαν σωματείο, η ΑΕΚ δηλαδή πώς το θέτεις, ας πούμε, οπαδικά, το θέτεις σαν... σαν μέγεθος. Όλα μέσα. Ναι, σαν μέγεθος. Σαν μέγεθος η ΑΕΚ είναι το τρίτο μέγεθος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ωραία. Αλλά θεωρείς και τον Άρη μέσα σε αυτά τα μεγάλα μεγέθη? Ναι. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι όχι απλά υπερδιπλάσιο μέγεθος από σένα. Θεωρώ ότι είναι... τώρα δεν τα βάλω σε ζυγαριά. Όχι, δεν τα βάζω σε ζυγαριά. Εγώ απλά θέλω να σου πω το εξής ότι... εσύ συγκριτικά με τον Ολυμπιακό, πώς θεωρείς το μέγεθός σου? Να σου κάνω ένα αντίστοιχο ερώτημα. Όπως είσαι και εσύ μπροστά στην ΑΕΚ. Όπως είμαι εγώ, όπως με θεωρείς, είσαι με εμένα δίπλα στην ΑΕΚ. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Τώρα μην λέμε παραμύθια. Ναι, είσαι ειλικρινής, εντάξει. Χωρίς γυαλιά, άμα βάλουμε τα γυαλιά είναι άλλη συζήτηση. Τώρα αυτό που θέλω να σου πω εγώ είναι το εξής. Άρα θεωρείς δηλαδή τον Ολυμπιακό υπερδιπλάσιο μέγεθος από σένα? Μα όταν στο πόλο πάει Champions League, στο βόλεϊ έχει, θα δείξω και εγώ πόσους τίτλους. Στο μπάσκετ κάνει back to back στη EuroLeague. Στην μπάλα, εντάξει, όπως και να τα έχει πάρει, εντάξει, δεν το συζητάμε. Και είναι άλλη ιστορία. Ναι, θεωρώ ότι είναι τεράστιος σύλλογος. Αντικειμενικά μιλάμε τώρα. Με τα γυαλιά σου λέει είναι άλλη ζήτηση αν βάλουν τα γυαλιά του παδού. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής, ότι πώς το βλέπω σαν τρίτος. Έπεσες και εσύ, έπεσε και η ΑΕΚ. Σωστά. Η ΑΕΚ έκανε οπαδούς μέσα από την ιστορία που πέρασε. Εσύ δεν έχεις κάνει οπαδούς. Εγώ έτσι το βλέπω. Γιατί πήρε κύπελο ίσως. Εγώ, φίλε, έκανα τους πιο πολλούς μου οπαδούς. Ο Άρης δηλαδή κρατήθηκε από τη δεκαετία με τον Γκάλι. Ναι, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έκανε οπαδούς και πέρα από το τι έκανε οπαδούς, και εσύ πιστεύω ότι δεν έκανες, έτσι λέω εγώ. Η ΑΕΚ ακόμα πουλάει. Εγώ είχα 4 τελικούς κυπέλου και τους κλώτσισα, δυστυχώς. Ναι, εκεί ναι, θα ναι, μπορούσα ναι, εγώ να αλλάξω, ναι, να αλλάξω ναι, επίπεδο. Μα εδώ μιλάμε με τα πετραγμένα όμως, δεν μιλάμε με το φά. Εγώ σου λέω ότι η ΑΕΚ στη Β' Εθνική που ήταν πουλούσε. Εσύ δεν πουλάς όμως. Ο Ηρακλής ψιλοπουλάει περισσότερο από σένα όσο πέρναγε πιο δύσκολα. Τι είναι, πουλάει πιο πολύ από μένα ο Ηρακλής? Ναι, εγώ πιστεύω ότι πουλάει πιο πολύ. Σε τι πουλάει πιο πολύ ο Ηρακλής? Εδώ ρε φίλε μου, δεν βγαίνω στο ραδιόφωνο ούτε καν τα πετσιά που είχε ο Ηρακλής, ας πούμε, και δεν τους ακούμε τώρα. Μα δεν σου λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Σου λέω τις στιγμές που ήταν στις άλλες κατηγορίες. Πώς πουλούσε πιο πολύ ο Ηρακλής από μένα?
Πώς το λες αυτό? Ωραία, ας ρωτήσουμε τον Κωστή. Κωστή, εσύ τι πιστεύεις? Ο Ηρακλής πιο πολύ από τον Άρη. Όχι, δεν συμφωνώ. Όχι. Και σήμερα που μιλάμε, ο Ηρακλής δείχνει. Αυτό αντιλαμβάνομαι μια εγκατάλειψη. Αυτό εγκατάλειψη. Μπράβο, με πρόλαβε ο Βασίλης. Δεν είναι ότι παλεύει, δεν είναι ότι έχει τα χρέη. Αντιλαμβάνομαι ότι πήρανε απόβαση παλέμαχοι, οπαδοί, φύλαθλοι, ότι πάνε για την κάσα του μπαμπούλα. Επόμενη γραμμή θα πάμε. Ράψη, συμφωνώ με τον Στέφανο, προτιμώ να πάρουν και οι δύο να δώσουμε λίγο φάπα στους Αθηνιώς. Ο Γκάζ με ποια πρώην ομάδα του θα είναι, με αυτή που θα κερδίσει? Άρα και θα τον καλέσει η ΕΟΚ. Φέρε μας στο κύπελο, Αργιανάρα, πολλά μηνύματα. Ο Καμόρα μόνος του έχει 20.000 στο Facebook, λέει, όρος και του φαίνεται παράξενο. Καλησπέρα, Ράπια Αργιανέ. Κωστή, τι γνώμη έχεις για την κίνηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ την Κυριακή να ανοίξει την Τούμπα για τον κόσμο από Κορδίδο να δείξουν το ντοκιμαντέρ? Καλή κίνηση. Φυσικά. Να απασχολήσουν παιδιά. Να δείξει, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα επίπεδα είναι ψηλά. Στο θέμα κοινωνικότητα, στο θέμα marketing κτλ. Έχει ανέβει. Όχι ότι έχει φτάσει σε επίπεδα. Εδώ έχει στόκ ακόμα η μπουτίκ του Μπερμπάντο Φανέλες. Αλλά έχει ανέβει. Έχει ανέβει, δεν είναι εκείνο το καλαμπαλίκι που ήταν εκείνη η τραγωδία, να πούμε. Έχει ανέβει. Ο καθένας να πούμε πουλούσε ΠΑΟΚ, πουλούσε ξέρω εγώ μπρελόκ ΠΑΟΚ, πουλούσε τέτοιο, όποιος ήθελε. Ό,τι ήθελε. Όχι, ναι. Ο καθένας. Όχι, μπολόγια ΠΑΟΚ, όχι έτσι. Το έχει οργανώσει. Το έχει οργανώσει. Έχει ακόμα δουλειά, αλλά αυτά πάει πρέπει καλά, κάθε ναι. ομάδα να προασπίζεται τα συμφέροντα. Θα θωρακίσει, βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα. Λέει ο φίλος μου γιατρός ο Ηρακλειδές που παρακολουθεί τον προπονητή της Βέρειας και την ομάδα και όλα και λέει: ρηχό το ρόστερ της Βέρειας. Και είναι ένα στάδιο πριν τη βιολογική κατάρρευση. Αλλά είναι σε τρομερή φόρμα ο Μπεν. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Και λέει ο γιατρός, ναι, μισό λεπτό. Ο Ηρακλειδέας για τον Αριανό. Πολύ δίθεν κερκίδα με κλοπές συνθημάτων και ρυθμών από Μπόκα. Μετριότητα. Από Μπόκα. Ναι, ζηλέψαμε τα συνθήματα τα δικά σας. Ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Έλα, καταρχήν θέλω να πω ότι ραπ φάσκεις και αντιφάσκεις. Γιατί για τόσα ποιο χρόνια έλεγες ότι το παδικό κίνημα του Ηράκλη, πράγμα που εγώ διαφωνώ με το παδικό κίνημα και με τις αριστερές απόψεις, από πότε ο Ηράκλης έγινε αριστερός ο Μαρτίο, δεν το κατάλαβα, δημιουργεί οπαδούς σε αυτό που σου είπε πριν ο Παόξης, σε αντίθεση με τον Άρη που έχει χάσει τη δυναμική του. Αυτά τα έλεγες επί μήνες στο ράδιο. Πότε? Όταν ο Ηρακλής ήταν για να ανέβει από τη Β' Εθνική στην Α. Α, μπράβο, ναι. Με θύρα 10, με μάνους, με τέτοια. Βέβαια. Με επανάσταση και τέτοια. Είχε παλμό, ωραίο, βέβαια. Πολύ ωραίο. Τώρα, για τους λόγους τους οποίους λες εσύ, ας πούμε, ότι. Συγγνώμη, δεν ισχύει αυτό τότε. Τρομερό πρόβλημα στον Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Όχι ότι έπαψαν να υπάρχουν Ηρακλειδείς και έπαψε για να υπάρχει. Υπάρχει μια κόντρα χωρίς έλεγχο. Και εδώ θέλω να αναφερθώ. Αυτό ήταν και ο λόγος που πήρα. Ναι. Λοιπόν, για θε πες μου κύριε Ραπτόπουλε, ο κύριος Νεκτάρης τι δουλειά κάνει? Ασχολείται με τη νύχτα. Αφού είναι νύχταρης. Ο Γουίλι, τι δουλειά έκανε? Ο κύριος Γουίλι, ο Σαμαβάρη, ασχολιόταν με τη νύχτα. Μάλιστα. Γιατί τον Ηρακλή κύριε Ραπτόπουλε θέλουν να το ρίξουν στην τρίτη εθνική και να τον εξαφανίσουν γιατί είχε βάλει λεφτά στον Ηρακλή ο κύριος Γουίλι? Έβαλε ο κύριος Γουίλι λεφτά στον Ηρακλή και λέγανε ότι υπήρχε παράνομος χρηματισμός μέσα στην ΠΑΕ Ηρακλής από μαύρα χρήματα και ότι ο Ηρακλής πρέπει να πέσει κατηγορία για αυτό το λόγο. Εγώ τα δεν είχα. Γνώντουσαν για να τον ρίξουν τότε τον Ηρακλή. Ναι, εγώ δεν συμφωνούσα με αυτό όμως. Είχαν βρει δύο υποθέσεις για να τον ρίξουν. Ακούστε ένας λίγο. Από τους, ναι. από τους μηχανισμούς που είχαν σκεφτεί τότε για να τον ρίξουν ήταν ότι φαινόταν στην ΠΑΕ ότι είχε βάλει λεφτά ο Γουίλι. Ακούστε με. Καταρχήν ναι. εγώ ήμουν αντίθετος ναι. διότι είμαι υπέρ του μαύρου χρήματος στο κομμάτι ναι. το να χρηματοδοτούν επιχειρηματίες ομάδες. Ναι, δεν εγώ είμαι, λέω, δεν, εγώ με τον κύριο. Ακούστε με λίγο. Ναι. Εγώ με τον κύριο Σαμαβάρη δεν ήμουν αντίθετος στο να χρηματοδοτεί τον Ηρακλή. Ναι, δηλαδή, αν υπάρχει ένας φίλος. Μιλάω για την ελληνική πολιτεία. Α, και, η ελληνική και πολιτεία, ναι. Τους Αριανούς, εγώ με τους Αριανούς είμαι. Τους συμπαθώ, δεν έχω πρόβλημα. Έχουν περάσει τα ίδια και τους καταλαβαίνω απόλυτα. Είμαι αντίθετος με την πολιτεία. Θέλω να τους συμβουλέψω. Ναι. Κρατήστε τον Νύκταρη μακριά, γιατί θα σας γυρίσει μπούμεραγκ. Κρατήστε τον Νύκταρη μακριά, γιατί θα σας γυρίσει μπούμεραγκ.
Τώρα είστε στη δύσκολη. Τώρα είστε στη δύσκολη και κάνετε τα πάντα για να αναπνεύσετε. Όταν θα αναπνεύσετε, ο Νύκταρης μη σας γυρίσει μπούμερα. Και θα είναι πολύ χειρότερο, γιατί θα φάτε την απαξίωση που τρώει ο Ηρακλής σήμερα. Α, το πάει πιο μακριά αυτό. Το κύκλωμα σας θέλει γονατισμένους. Σας θέλει γονατισμένους. Όπως και εμείς δεν μιλήσαμε για Παπαθαρασάκη. Μας γονάτισαν. Κάναμε κινήσεις στη Β' Εθνική για να ανεβούμε και ανέβηκε ο Παπαθανασάκης. Εντάξει. Σήμερα τραβάμε αυτό που τραβάμε με τον Παπαθανασάκη. Λοιπόν, το τι κάνετε σήμερα, προσέξτε το. Γιατί θα τους έχουμε να μας λένε μια πόλη, μια ομάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραπτοπούλα. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Για μένα Καρυπίδης υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Άρη. Τώρα αυτός κρίνεται και αυτός θα κάνει το ταμείο στο τέλος. Ακούστηκε και ο Μπέος ότι θα βοηθήσει. Τώρα τι ακούστηκε, Κωστή, δεν ξέρω. Εγώ για Νύκταρη Μπέο είπα για τα δύο ονόματα. Βγήκε ο Νύκταρης με δικαίωση. Ο Μπέος δεν βγήκε ακόμα και δεν θα βγει. Ο Μπέος είναι πιο. Κοντός ψαλμός Αλληλούια την Κυριακή. Ναι. Εκεί θα είναι το πρώτο δείγμα. Ναι. Όχι, σου λέει μην ανέβεις αλφαεθνική και γίνεις εχμάλωτος του Νύκταρη. Εγώ πιστεύω ότι θα τη δώσει την ομάδα ο Καρυπίδης άμα την ανεβάσει. Θα την πουλήσει. Θα την πουλήσει και καλά θα κάνει και να πάρει και τα λεφτά. Να πάρει και τα λεφτά. Ας την ανεβάσει και θα κρυφθεί. Δηλαδή ο Καρυπίδης γάμα εθνική, β' εθνική, σε ανεβάζει α, την πουλάει. Έχει να, να βγάλει και λεφτά, να βγάλει και κέρδος ο άνθρωπος και άξιο. Έχει κάνει το χρέος του, έτσι. 100%. Ναι. 100%. Αν το πετύχει. Στο Μενίδη κλάσαν μέντες οι αεξίδες, τα άλλα δεν διαβάζονται. Τυχεροί λέει που φάγαμε απαγόρευση, 909. Τι βρώμικο μυαλό ρε καράφλα λέει ο άλλος. Το λογικό για τους καημένους τους αρούλιδες είναι γιατί απλά το κυπελάκι στο μπάσκετ είναι μια ιστορία για γέλια της πλάκας. Δεν ασχολείται λέει κανείς, λέει ο φίλος. Λέει ο φίλος ότι το κυπελάκι στο μπάσκετ είναι μια ιστορία της πλάκας. Δεν ασχολείται λέει κανείς. Ενώ στο βόλεϊ που πήραν το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ που πήγανε 30.000. Όπως ναι, πούμε, το βόλεϊ είναι πολύ πιο. Ναι. Ας πούμε, υποβαθμισμένο, θα έλεγα, ναι, την κοινή γνώμη. Δεν θεωρείται, ας πούμε, στο Λευκό Πύργο, ας πούμε, βγήκανε για πρωτάθλημα στο βόλι. Δεν βγήκαν, ναι, όμως, ή βγήκαν, δεν θυμάμαι. Ναι. Ραπτό, κοίτα, μην πάζουν όπως το 11 τα παόκια, λέει, μέσα στην Τούμπα, με γκολ του Δέλα και πετούσα φωτοβολίδες, λέει, και είχαν κάψει το Σάχα. Δεν μπορούν να το πάρουν όσο ακόμη παίζουν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Λέει ένας αεξής από την Κατερίνη. Εγώ βλέπω ότι. Δεν θα ξεχάσω εκείνο, ναι, το Μάσκοστη. Είχα βάλει. Ναι. Έδινε το Δέλα, τον πλήρωνε 30. Ναι. Και έβαλα 9 ευρώ πρώτο σκόρερ Δέλα. Σόπαρε. Ήμασταν σε ένα σπίτι με κάτι φιλαράκια, παίζαμε χαρτάκι και τέτοια. Στο ΟΠΑΠ ή στο. Σε ένα σπίτι το. Όχι, όχι. Στον ΟΠΑΠ, στον ΟΠΑΠ. Πρώτο σκόρερ Δέλα. Λέω όλοι ταμπουρωμένοι. Λέω θα βγάλει καμιά στημένο κανένα τέτοιο. Του πάρει καμιά και το πέταξα 9 ευρώ στο 30 απόδοση. 270 τότε. Το θυμάμαι δηλαδή. Δεν είχε κέφιο να πληρώσει τότε. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλημέρα, Ραπ, καλημέρα. Ωραία να ποντάρεις στόπερ. Να ποντάρεις σκόρερ στόπερ. Εντάξει. Ναι, γιατί πληρώνε καλά και. Έλα, φίλε, σ' ακούμε. Λοιπόν, πρώτη φορά, αν και σ' ακούω, είμαι ακροατής σου πολλά χρόνια, όλος περίεργος, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, βασικά τι να πρωτοσχολιάσουμε από αυτά που έχω, ακούσει. Όσον αφορά μια παρατήρηση, έτσι, όσον αφορά για σένα ραπ, γενικά σε πολλά θέματα είσαι σωστός, γνωρίζεις από μπάλα. Και σ' άλλα είσαι ωραία, μάπας, ναι. Το πουλάς ωραία, εντριγκάρεις κατά καιρούς ανάλογα με τις καταστάσεις και για θέματα δικά σου και καλά το κάνεις και γι' αυτό ίσως κιόλας ξεχωρίζεις. Λοιπόν, όσον αφορά, εγώ βασικά Ηρακλειδέας είμαι. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά για, για αυτό που πριν που λέμε που πουλάει, που δεν πουλάει κτλ. Γενικά, εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, είναι αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι όλοι, ακόμα και ο ΠΑΟΚ, που είναι σαν το μεγαλύτερο μέγεθος της Θεσσαλονίκης, ας το πούμε, όλες οι ομάδες, ανάλογα με τις πορείες που κάνουν, ρε παιδιά, ανάλογα θα έχουν και την προβολή, θα έχουν και. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο μέγεθος. Τώρα αυτό το διάστημα πουλάει υπερβολικά γιατί η πορεία του το τελευταίο διάστημα και με τον πρόσωπο που παίζει και με τα αποτελέσματα και όλοι ασχολούνται με αυτόν. Εγώ θεωρώ ότι
εγώ αν ήμουν Παοξής, ακόμα αν ήμουν Παοξής, δεν θα μου άρεσε ούτε να ήταν ο Άρης από την κατάσταση, ούτε ο Ηράκλης. Ναι, τους Παοξίδες τους αρέσει. Όχι, να σου πω κάτι, δηλαδή, εσύ αν ήσουν αυτός που είσαι τέλος πάντων, ναι, δεν θα ήθελες να έχεις έναν ανταγωνισμό. Όχι. Γιατί όχι. Θα σου πω. Να κερδίσεις άνευ αγώνους. Θα σου πω, θα σου πω. Κύριε φίλε, θέλω να εξασφαλίσουν το πρώτο στην πόλη και βλέπουμε. Η νίκη δεν αποκτάει μεγαλύτερη αξία όταν κερδίσεις έναν ανταγωνισμό. Ποιος, καλέ μου άνθρωπε, το μονοπόλιο δεν αγάπησε. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, εγώ πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ, ένας υγιής σκεπτόμενος ΠΑΟΚΣ, έτσι, ή ένας υγιής σκεπτόμενος Αριανός, ή ένας υγιής σκεπτόμενος Ολυμπιακός, θα ήθελε τον Παναθηναϊκό να τον κερδίζει, αλλά όπως το π.χ. στο μπάσκετ που υπάρχουν τα μεγέθη σχεδόν είναι ίδια, και μια κερδίζει ο ένας και μια ο άλλος, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει αυτό το μονοπόλιο και αποκτάει μεγαλύτερη νίκη. Κοίταξε, ο Παοξής όμως όταν πήγαινε να πάρει το πρωτάθλημα το 12, στο Χαριλάου κόμπηκε το πρωτάθλημα του. Γιατί αν περνούσε από το Χαριλάου θα έμενε η διαφορά στους 2 πόντους. Δεν αφιβάλλω. Και πήγαινε ο Παναθηναϊκός να πει: ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Ολυμπιακό εκείνο το παιχνίδι. Εκείνη τη χρονιά. Μη συγκρίνουμε, υπάρχει μια τεράστια μα τεράστια διαφορά ποιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου την τελευταία τριετία-τετραετία με την προγενέστερη. Έτσι. Δηλαδή, τότε υπήρχε αυτός ο άτσο που υπήρχε, έτσι, που έπαιζε στο Europa League, που τέλος πάντων είχε... Ήταν καλές οι ομάδες τότε, ήταν καλές οι ομάδες. Ακόμα και ο Ηρακλής, και τώρα βλέπεις, δηλαδή, υπάρχει τέτοια ανυπολειψία. Συμφωνώ σε αυτό. Η ποιότητα είναι, έχει πιάσει πάτο. Η ποιότητα του ποδοσφαίρου έχει πιάσει πάτο. Βλέπω αγώνα β' εθνικής με α' εθνικής, δεν βλέπω εγώ διαφορά. Δεν βλέπω διαφορά. Είσαι παλιός, δεν είσαι επιτσιρικάς. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτό, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, η ποιότητα του ποδοσφαίρου ουσιαστικά παίζεις, είναι ένας Ολυμπιακός και μετά δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ένας ΠΑΟ και αυτός με βάση αυτά που έχει βάλει ο πρόεδρος τα τελευταία 5-4-5 χρόνια, με ένα σκασμό λεφτά, δεν έχει καταφέρει τίποτα. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Τίποτα και ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μια τραγωδία δεν είναι ομάδες. Δεν υπάρχει Ηρακλής, δεν υπάρχει Όφη, δεν υπάρχει ακόμα Λάρισα. Δεν υπάρχουν ομάδες. Και ουσιαστικά. Παίζουν κάτι χωριουδάκια τώρα, ο Πλατανιάς. Και να είχαμε να λέγαμε και τι είναι στην Αλφα Εθνική αυτές οι ομάδες. Όσον αφορά τη δυναμική που λέτε, εγώ δεν αφισβητώ έτσι, αλλά θέλω αυτό που εκεί που άρχισα από την αρχή την κουβέντα μου. Παιδιά, άμα πηγαίνει και ο Ηρακλής καλά, θα μαζεύει. Δηλαδή δεν μπορεί στη Β' Εθνική πριν 2 χρόνια. Στο Ηρακλής ΑΕΚ να έχει 18-19.000 κόσμο, β' εθνική. Και να το πέραν του Δούκου. Ή στον ημιτελικό με την Ξάνθη, άμα είδε κανείς την κερκίδα του ΠΑΟΚ, ήταν η διπλάσια του Ηρακλή. Γιατί ήμουν στο παιχνίδι εκείνο. Στο 0-0. Στο 0-0. Στο 0-0. Ήμουν στα επίσημα και είχε διπλάσιο κόσμο από αυτό που είχε χθες ο ΠΑΟΚ. Τι θέλω να πω, ότι άμα πάνε καλά και υπάρχει όραμα και πάνε καλά, όλες οι ομάδες, εντάξει, δεν το συζητώ, το μέγεθος του ΠΑΟΚ είναι αυτό που είναι, έτσι. Άρα ρε παιδιά, μην υποτιμάμε ούτε το μέγεθος του Ηρακλή, τώρα που είναι στα Τάρταρα και είναι, πραγματικά δεν υπάρχει όρεξη για να... Δηλαδή από εδώ πάω στον Καραζόγο επειδή είμαι άρρωστος και βλέπω 500.000 άτομα και με πιάνει η ψυχή μου, δηλαδή δεν θέλω ούτε να... Τι να σου πω τώρα, δηλαδή πάω με κρύα καρδιά από την καθαρά από την αρρώστια, επειδή είμαι παλαβός. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά το λίγα, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Μα τι λέω όμως. Καλό βράδυ. Επειδή έχει φώτα εδώ, νομίζω είναι μεσημέρι. Καλημέρα, ναι. Καλώς τώρα. Ελά, πώς το βλέπεις πάω καρά, εφόσον σου πάρει το κύπελο. Ναι. Θα δούμε, ρε, ραπ, ξέρω εγώ, το μπρίγιο που ανεβαίνει, ρε φίλε. Είχα πάρει. Άρα, σε ένα δεν κυνηγά λοιπόν ο ξέδες μετά. Σε πού μας γουρσούζεψες. Γιατί όντως γουρσούζεψε, ρε. Αν δεν το πάρουν φέτος σαν αποτυχία, πότε το πάρουν. Με τέτοιο Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ με τον Τσιγκουναρά. Παναθηναϊκός, ο Μπέρκ πεσμένος. Ο Μπέρκ πεσμένος. Ο Βιαφάνες Φλόρος. Λίγα πράγματα. Τι να πω, ρε ραπ, να, κι ο άλλος είπε ο Δέλλας να το κάρφωσε τότε να πούμε τον κόσμο. Δεν ξέρω. Εντάξει, ρε φίλε, ο Δέλλας τότε, κοίταξε τώρα να δεις. Η άμυνα που φτιάχνει ο Ίβιτς είναι πολύ καλή. Έχεις καλό προπονητή, η ταλέντο. Με την Τρίπολη πώς είναι στην άμυνα. Και θέλει να προωθεί αυτός και να σε κάνει καλή καριέρα. Έτσι το βλέπω και. Θα κάνει καριέρα ο Ίβιτς. Αυτός ο Τουταχαμών θα κάνει καριέρα. 40 χρονών είναι. Άλλα 20 χρόνια για πλάκα θα κάνει καριέρα. Θα βγάλει λεφτά από την μπάλα. Ο Τουταχαμών. Καλός προπονητής. Έτσι το γεγονό. Γελάς. Σου ανέβασε πολύ. Και κοίταξε να δεις. Και στα ποδητήρια. Πρόσεξε τώρα.
Φαντάσου τώρα να πάει στα αποδυτήρια ο Παράσκος με την κοιλιά, το μουστάκι κτλ. Δεν θα το δώσει σημασία ο Ίβιτς. Μπορεί να μπει στα αποδυτήρια. Βέβαια, όταν ήταν στην ΚΑΠΑ 20, ήταν παιδική χαρά, αλλά τώρα έχει σοβαρευτεί. Άχυλος, στριφνός, μουλοχτός. Δηλαδή δεν μπορεί να τον πει ο παίκτης να πετάξει πατσαβούρα στα μούτρα του Ίβιτς. Θα μπορεί να τον πλακώσει ο Ίβιτς κιόλας. Θα σου πω ότι έχει μια νοοτροπία, έτσι, πώς να σου το πω. Είναι ρε παιδί μου προπονητής, πώς να το κάνουμε. Είναι προπονητής. Έχει ακόμα να βελτιωθεί πολλά πράγματα, βέβαια. Έχει ακόμα πράγματα να βελτιωθεί. Έχει εμπειρίες να κάνει, έχει να δει κοουτσαρίσματα δύσκολα που πρέπει να ανατρέψει. Έχει πολύ δρόμο ακόμα, αλλά από τους άλλους που είχε, Τούντορ, τον Γουχού, ο οποίος ήταν και άτυχος, πώς τους λένε τους άλλους, όλους τους προπονητές, τους νέους που περάσανε, τους νέους, περάσαν πολλοί προπονητές. Το κρατάει καλά το έργο. Αλλά επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η στήριξη που του δείχνει ο Σαββίδης. Θέλω αλλαγή προπονητή τερματοφυλάκων. Μάλιστα. Θέλω να φάω τον Τζαβέλα. Θα τον φάμε. Θέλω τον Μπρίγιοβιτ σέντερφορ. Εγώ θα τον πάρουμε. Θέλω άλλο βοηθό. Θα πάρουμε άλλο βοηθό. Θέλω τον Ντόζα Βεζελίνοβιτ. Τον Ντόζα Βεζελίνοβιτ. Ό,τι θέλει. Του τα έκανε όλα τα κατήρια. Γιατί κάτι είδε ο Κοντός και τον πίστεψε. Κάτι είδε. Διάλειμμα. Έτσι είναι. Κωστή, ήθελα να σε ρωτήσω. Τώρα το πως βλέπεις την ομάδα, πιστεύεις ότι του χρόνου έτσι με 2-3 καλές προσθήκες καλών παιχτών θα κάνουμε κάτι για... Πρέπει να χτυπήσεις το πρωτάθλημα, φίλε. Δηλαδή αν συνεχιστεί αυτό το καλαμπαλίκι με τον Ολυμπιακό του χρόνου και αυτή κρατήσει και κάνα μπέντο και τα λοιπά, πρέπει να ορμήξεις. Βέβαια, γιατί του χρόνου αν πάρεις και κάνα κύπελο θα έχει απέτηση ο Παοξής για κανονικό πρωταθλητισμό. Το πάρει, δεν το πάρει το κύπελο, θα έχει. Ή και το πάρει, δεν το πάρει το κύπελο. Ναι, διαιτητές θα θες δικού σου. Ομάδα θα θες. Θα είναι πιο απαιτητικός ο Παοξής του χρόνου. Λογικά τα λέω. Πάμε σε διάλειμμα τώρα. Πάμε σε διάλειμμα. Έλα, φίλε. Πέσαν. Καλημέρα. Καλημέρα! Κώστα, εγώ. Πέσαν τρεις-τέσσερις μαζί, χωθείτε να μιλήσετε. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Κώστα, εγώ. Εσύ, φίλε. Ήθελα να σου πω, ρε, εσύ έχεις πολλούς φίλους γιατρούς. Ναι. Από τον άχω φίλους, ξέρω εγώ, επιχειρηματίες, καλή είναι και οι γιατροί, καλή είναι και οι επιχειρηματίες. Καλή είναι. Ορθοπαιδικό, ξέρεις κανέναν. Καλό. Θέλεις γονατά? Βασικά στον καρπό έχω ένα. Δεν ξέρω άμα είναι ορθοπαιδικός για τον καρπό. Ναι, τι έπαθε ο καρπός? Έχω δώσει πολλές φάπες τώρα τελευταία και πονάει. Πολύ, πολύ φάπα. Απ' τη φάπα είναι η τράβας καμιά χοντρή? Όχι, όχι. Φάπα εδώ, φάπα εκεί, φάπα στη Β' Εθνική. Πολύ φάπα έχω δώσει. Α, και από το ξύλο που έχεις δώσει, πιάστηκαν οι καρποί σου. Δεν το λέει για μένα, ναι, για σένα μάλλον το λέει. Πολύ ναι. Συγκεκριμένος. Για γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος, να σου βρούμε το κατάλληλο ορθοπαιδικό, ναι. Και αυτός ο φίλος ο Θοδωρής από την Αθήνα, όταν βγαίνει, καλύτερα να λέει αντιπαοξής από Αθήνα, όχι Αριανός. Το αντιπαοξής ταιριάζει πιο καλά. Όχι Αριανός από Αθήνα, αντιπαοξής από Αθήνα. Α, να αλλάξει το προσωνύμιο, ναι. Ναι, πιστεύω το αντιπαοξής ταιριάζει πιο καλά. Πού κολλάει τώρα αυτό? Τι που κολλάει? Όταν βγαίνει 10 λέξεις λέει και οι 12 είναι ΠΑΟΚ. Εντάξει, και εσύ βγαίνεις και λες για Ολυμπιακό. Ό,τι δεν έχεις, ό,τι κυνηγάς, αυτό βλέπεις στον ύπνο σου. Ναι, γι' αυτό. Ο άλλος θέλει να κυνηγήσει εμένα βλέπεις στον ύπνο του. Εγώ άμα κυνηγάω άλλον, τον άλλο βλέπω στον ύπνο μου. Έτσι είναι. Ρε εσύ, φίλε, μια ευκαιρία είχαν να δουν μια χαρά στα 3-4 χρόνια αυτά που λείπανε. Με ξένο Λίλι βέβαια τα βλέπανε χαρά, αλλά και εκεί ατυχήσανε, ρε φίλε. Και εκεί λέγανε θα βγουν με την Dortmund, τον γκολ θα ακουστεί από εδώ μέχρι εκεί. Και εκεί φάπα, ρε φίλε. Ακόμα και εκεί φάπα. Δηλαδή πόσο φάπα, αντέχουν όμως. Είναι αφεκτικοί.
Αυτό το παραδέχομαι. Αντέχουν πάρα πολύ. Αντέχουν να τρώνε ξύλο, ε! Α, πολύ φάπα σου λέω. Ακόμα και με την Dortmund. Φίλε, τελευταίο διπλό που πήρε στο Χαριλάου πότε ήταν, θυμάσαι? Εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον. Όχι, δεν θυμάμαι. Γιατί λείπεις πολλά χρόνια. Γι' αυτό πριν που ήμουνα. Γιατί λες για φάπες. Εγώ δεν θυμάμαι. Να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ένα από το πιο πρόσφατο διπλό που θυμάμαι ήταν σε Ντούμπα με το Χαβίτο. Να σου πω, Κώστα. Έλα. Στο γυμνάσιο έμεινε σε καμιά τάξη. Στο γυμνάσιο από απουσίες έμεινα, ναι. Α, από απουσίες, όχι από μάθημα. Όχι από μάθημα. Α. Να σου πω, μεγαλύτερο χαϊβάνι τώρα ποιος είναι? Κάποιος που μένει στην ίδια τάξη δύο χρονιές ή κάποιος που η ομάδα του έχει βγάλει δύο φορές γάμα και από ό,τι φαίνεται θα βγάλει και δύο φορές β? Μεγαλύτερο χαϊβάνι ποιο είναι? Για λέγεις. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε, να αλλάξουμε ομάδα επειδή πέσαμε κατηγορία? Δεν θα σου κάνουμε το χατήρι, να πούμε. Δεν ρώτησα εσένα, τον Κώστα ρώτησα. Εντάξει, κάτσε λίγο, τον Κώστα ρώτησα. Εκτός αν σε λένε τον Κώστα. Ο Κώστας μου έδωσε τον λόγο, γι' αυτό μίλησε. Εντάξει, εγώ δεν θέλω τον λόγο, θέλω τον Κώστα. Ποιο είναι μεγαλύτερο χαϊβάνι από αυτά τα δύο? Κοίταξε, ο όρος χαϊβάνι γενικότερα στην πόλη είναι προσιτός. Δηλαδή. Χαϊβάνι είναι ένας που έκανε. Μισό. Συγκεκριμένη ερώτηση. Συγκεκριμένη. Όχι, το αναλύω. Εσύ θες μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκη, όχι, μια χωριάτικη. Έχει αλλάξει. Έχει γίνει Λαμία πόλη, Λαμία ομάδα. Έχει αλλάξει. Λαμία πόλη, Λαμία ομάδα. Έχει αλλάξει. Χαίρομαι που ασχολείσαι μαζί μου. Αυτό δείχνει ότι είσαι στην πόλη σου. Καλά κρατά. Κρατά καλά. Ότι είσαι στην πόλη σου. Αυτό μου δείχνει. Αλλά έτσι δεν θα το κοιτάξει ποτέ τον Ολυμπιακό στα μάτια. Κατάλαβες. Αναγκαστικά μαζί σου δύο φορές το χρόνο. Πριν ήταν τέσσερις, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δύο. Αναγκαστικά δύο φορές το χρόνο. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Τι είπες στον Ολυμπιακό? Ότι με αυτή την νοοτροπία δεν θα το κοιτάξει ποτέ στα μάτια τον Ολυμπιακό με αυτά τα μυαλά. Του χρόνου λέει θα το κοιτάξει. Να το δούμε στην πράξη. Γιατί κάθε Αύγουστο τα ακούμε αυτά τα πράγματα. Ήρθε η ώρα. Άντε να το δούμε. Καλημέρα. Ήρθε η ώρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Γεια σου, Ραβ. Καλώς τον. Φίλε, καλημέρα είπαμε. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, ναι. Τώρα δεν σ' ακούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έπασαν. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Κώστα. Έλα. Την εκπομπή σας και το μεσημέρι με το κύριο Κόκκινο. Το κύριο Κόκκινο. Ναι, το κύριο Κόκκινο βεβαίως. Ελευθεριά στον κύριο Κόκκινο, παρεπιπτόντως. Γιατί έγκυος είναι? Ναι, δεν θέλω να είσαι. Είσαι πολύ σκληρός μαζί του μερικές φορές. Θέλω να είσαι πιο. Τα θέλει ο κόλος του. Εσύ τον ξέρεις καλύτερα. Τα θέλει ο πισινός του, το λέω εγώ. Τα τραβάει ο οργανισμός του. Στο λέω εγώ. Εσύ τον ξέρεις καλύτερα, συμφωνώ απόλυτα. Έρχεται να κάνει εκπομπή. Έχει βγει ο Τράκης στο Μπούζο. Ναι. Του λέω, την άκουσε συνέντευξη? Όχι, λέει. Μετά από 10 λεπτά μπαίνει στο Google. Λέει, μίλησε, λέει, στο Μετρόπολη. Άσε τα διάλα, του λέω, μωρέ τώρα. Ανημέρωται. Άσε τα διάλα από εκεί, καθήκη. Ναι. Ας μην είναι μια φορά έτσι διαβασμένος κι εσύ τώρα. Εντάξει, και εσύ που πιάνεις από τη λεπτομέρεια. Ποια λεπτομέρεια, ρε. Βγήκε ο αντίπαλος του Άρη, ο μεγάλος παράγοντας Παναθηναϊκού. Έκανε δήλωση. Κι άλλος δεν ήξερε. Ήμουν στο νοσοκομείο. Πάρε ρε που είσαι ένα ραδιόφωνο στο νοσοκομείο και άκου. Γαμώ τώρα με κάνει και. Κάποια πράγματα δεν γίνονται κιόλας έτσι εύκολα. Τέλος πάντων. Εγώ στην κηδεία του πατέρα μου ήμουν και άκουγα ραδιόφωνο. Όχι ρε. Κανελάκι άκουγα. Είσαι υπερβολικός. Με πλάκα μας κάνεις τώρα. Τι υπερβολικός. Τι έκανε. Άμα δεν τον ακούσω τι έκανε. Θα αρχίσει σαν τον Λάζαρο θα αναστηθεί ρε. Είναι και η δουλειά σας εσάς αλλά τέλος πάντων. Βγήκε το μεσημέρι ένας παοκτός και μίλησε για την ΑΕΚ. Ναι. Για τα κατορθώματα της ΑΕΚ με την Μύκονο. Ναι. Δεν σας προλάβα το μεσημέρι. Ήθελα να συμπληρώσω γιατί υπάρχει η ψευδέστηση στους ΑΕΚτσίδες ότι πέσανε λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες της χώρας που έχει πέσει αγωνιστικά, έτσι.
τη χρονιά που έπεσε στη Β' Εθνική, έπεσε επειδή ήταν πρώτη-τελευταία ή τελευταία στη Super League. Με τον Παλτρακικό, ναι, βέβαια. Ακριβώς, να το θυμίσω αυτό. Και μετά ανέλαβε να την εξηγιάνει οικονομικά ο Τίγρης και όλος εκεί ο Συρφετός, έτσι. Όχι να την εξηγιάνει, να την πάρει τζάμπα ο Τίγρης. Οτιδήποτε, ακριβώς, ό,τι έκανε εκεί και τα λοιπά, ή ό,τι έχει σκοπό να κάνει με τις Αγίες Σοφιές και με τα μπλέντα μια. Και με τις πλάτες της Original. Και με τις πλάτες ορίτσα αλλά... και με τη χρήμα... Μέχρι τώρα έχει οικονομήσει ο Τίγρης μέχρι τώρα. Και από τη μια τσέπη μπαίνουν στην άλλη. Τέλος πάντων δεν θα τα πούμε αυτά. Τώρα είναι και πιο ειδικά θέματα. Επίσης πήρε ένας Αριανός το μεσημέρι. Και λέει να μιλήσουμε με επιχειρήματα. Ναι. Και σου είπε μετά ότι ξέρω εγώ εκεί, άμα είμαι ποδοσφαιριστής εγώ και πάω να υπογράψω το, να πάρω τα υπόλοιπα του συμβολίου μου, να υπογράψω ότι τα πήρα ενώ θα πήρα, θα έπαιρνα λιγότερα. Τη θυμάστε τη συζήτηση. Τη θυμάμαι. Και μ' άρεσε αυτό που το τόνισε και όλα να μιλήσουμε λέει με επιχειρήματα. Δηλαδή κάτι πρέπει να πίνουμε, έτσι κάπως πρέπει να μας ψεκάζουν. Κάνουμε εικασίες για το πώς ας πούμε κάποιος θα πάει στο γραφείο του Χι Σαββίδη ας πούμε και αυτός θα έχει και 10 παιδιά καλά δικά του εκεί, κάτι του μπανιασμένα παιδιά και θα αλλάξει το πράγμα ας πούμε και κατά τα άλλα θα μιλήσουμε με επιχειρήματα. Αυτά είναι τα επιχειρήματα. Δεν είναι επιχείρημα αυτό ρε, αυτό είναι φαντασία ρε Κώστα. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Πώς δεν είναι. Και τελικά να σου πω και κάτι. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί εγώ είμαι παοξής, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος θα μας μάθει εκτός από το... εκτός από τα φέρει τίτλους στην Τούμπα, είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα μας μάθει να είμαστε και επιχειρηματίες. Γιατί τόσα χρόνια είχα συνηθίσει κάτι με κάποιους ας πούμε γαλλοσχήμονες της Αθήνας που φτιάχνανε εταιρείες στη Θράκη και παίρνανε τις επιδοτήσεις και τις κλείνανε και πεινούσε ο κόσμος. Και αυτός ο άνθρωπος ήρθε εδώ με συνέπεια, υπομένη. Κάποιοι τον εκμεταλλεύονται, πληρώνει την ελληνική φορεία που είναι η μη μαύρη τρύπα του σύμπαντος ας πούμε. Και βλέπεις ότι έχει μια συνέπεια και μια αρχή και μια μέση και ένα τέλος. Με τα λάθη του, με τις αδυναμίες του, αλλά βλέπεις ότι δεν είναι αυτό που λέμε λαμόγιο. Όχι. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον. Λέει εδώ ο φίλος που είναι δίπλα, που είναι συνακροατής και κάνει εκπομπή μαζί σου. Ξέρω εγώ, δεν θα κοιτάξω στα μάτια στον Ολυμπιακό ποτέ. Εγώ τον Ολυμπιακό τον είχα 30 χρόνια στη ΦΑΠΑ. Με 15 τίτλους κλεμμένους ας πούμε η ομάδα του Κούδα που μου δίνανε ένα πέναλτι στη δεκαετία. Και να σου πω για κάτι πιο πρόσφατο. Πήγε ο Άρης με στη Λαμία και δεν του έδωσε δυο καθαρά πέναλτι. Ποιος? Αυτός με τον οποίο παλεύω εγώ 15 χρόνια. Με τον Αρετόπουλο εγώ παλεύω τα τελευταία 15 χρόνια, 10 χρόνια. Που πάει ο Αθανασιάδης, βάζει τον γκολ, το σπάνε στο ξύλο ο Ντομίνγκες και ο Φουστέρ, έρχεται ο Στόχ να τους χωρίσει και παίρνει κόκκινη ο Στόχ. Και μετά φυσικά ήρθαν εδώ στην Τούμπα και κάει και το σύμπαν ας πούμε. Δηλαδή, άμα θέλουν κάποιοι εδώ της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης ας πούμε ή της πόλης να συμπορευτούν με τον ΠΑΟΚ στον αγώνα που κάνει 50 χρόνια τώρα απέναντι στο βρώμικο κατεστημένο, παλιά για να είσαι μέλος της ΕΠΟΣ έπρεπε λέει να είσαι κάτοικος Αθηνών. Δηλαδή, ό,τι να είναι έτσι. Να πάρεις ρε φίλε τα κουμάντα εσύ, αν μπορείς. Να πάρεις τα κουμάντα εσύ. Όχι, δεν θέλω να πάρω κανένα κουμάντα. Μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρο που είναι δυστυχώς. Ναι, που είναι δυστυχώς. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Το ποδόσφαιρο μιλάμε για το πιο βρώμικο άθλημα. Δυστυχώς. Γιατί να είναι πιο βρώμικο άθλημα. Γιατί έτσι είναι τα κυκλώματα. Γιατί έτσι είναι η ιστορία. Δηλαδή, εγώ βλέπω μπροστά μου έναν που βιάζει την άλλη και θα το αποδεχτώ αυτό. Όχι. Είναι λάθος. Δηλαδή, ας πούμε, η Μπάγερ στη Γερμανία δεν έχει τα κυκλώματα. Όχι. Πώς δεν έχετε κυκλώματα, ρε φίλε. Αν είναι φέτος η Λειψία να πάρει πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική με την Bayern, θα πάει το κοράκι και θα της φάξει. Δεν θα το πάρει η Λειψία το πρωτάθλημα, η Bayern θα το πάρει το πρωτάθλημα. Λέω εγώ ρε παιδί μου, η Αθλέτικο δεν πήρε πρωταθλήματα και φυσικά αυτό που λένε οι γάβροι. Είναι έολο επιχείρημα ή φτιάξει ομάδα ή αν δώσεις χρήματα. Δηλαδή η Real Madrid και η Barcelona κάθε χρόνο έπρεπε να παίρνουν 5 διπυρωτικά επειδή δίνουν τα περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, πρέπει να γίνουμε άνθρωποι κάποια φορά σε αυτή τη χώρα. Το ότι είναι το πιο βρώμικο εμένα δεν με αφορά καθόλου, το φτιάξουμε. Το καθαρίσουμε. Χρειάζεται να το καθαρίσουμε. Και το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όταν αυτός ο Πλατινί κάνει κουμάντο τα πράγματα. Που δεν βρωμάει και βρωμάνε όλα τα κεφάλια. Γιατί να μην συμπορευτούμε με αυτόν τον άνθρωπο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να συμπορευτώ εγώ με τους ανθρώπους που κάνουν εμπόριο αλεύρων από το Αφγανιστάν. Δεν σου πει κανείς να συμπορευτείς. Τότε... Πολέμησέ τους με τα δικά τους όπλα. 40 χρόνια, 50 χρόνια του πόλεμου. Με έχουν σφάξει, με έχουν διαλύσει, με έχουν κλέψει τίτλους. Εμείς γιατί είμαστε παοχτσίδες? Γιατί πήραμε τίτλους? Όχι. Γιατί έχουμε ζήσει την αδικία στο πετσί μας. Καλά, καλά, τώρα άκου εδώ λίγο. Ναι. Σε κλέψαν τίτλους. Εκεί κάτσε ρε Κώστα, η ομάδα του Κούρα. Ο Ολυμπιακός έκλεψε τίτλους από τον Παναθηναϊκό, επί το πλήσω και από την ΑΕΚ. Εσύ ένα πότε σε έκλεψε τίτλο. Και ο Βαρδινογιάννης ήταν στα κουμάντα. Στάσου τώρα. Ο Ολυμπιακός πότε σε έκλεψε τίτλο? Όλη τη δεκαετία του 70 ρε Κώστα. Άλλο
Ποια 70. Η ομάδα του Κούδα έπρεπε να πάρει ένα πρωτάθλημα μόνο για να από κύπελο. Η ομάδα του Κούδα τη κλέψανε το 1973 το πρωτάθλημα ο Γουλανδρής με τον Πετρόπουλο. Σε εκείνο το κάλπικο 1-0. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή κάποια κύπελα που τα έπαιξες εδώ, που τα έπαιξες κάτω, τα έπαιξες εδώ, τα έπαιρνες. Για μένα. Θα τα έπαιρνες. Όλα αυτά και οι αλλαγές της έδρας, μία δύο. Αλλά αυτό το επικοινωνιακό. Άκουδο, άκουδο. Εσύ τώρα ψηλώνεις, εσύ είσαι ένα 80 και πας να γίνεις 2 μέτρα τώρα. Κάτσε. Γιατί ρε Κώστα, θα σου πω γιατί. Γιατί, γιατί του Κατσουράνη το ακούγεσαι γκολ και του πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Εσύ ήσουν τέταρτος. Γι' αυτό. Να σου το πω αλλιώς. Γιατί πρωταθλητισμό έκανε η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Εσύ έκανες. Και σένα το έκλεψε ο Παναθηναϊκός. Να σου το πω αλλιώς. Ποια ομάδα στην Ευρώπη έχει τόσο πιστούς οπαδούς και τόσο άνθρωπους που την ακολουθούν χωρίς να έχει τα αποτελέσματα που έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα, οι οπαδοί της είναι πολύ περισσότεροι ανάλογα την πορεία που έχει κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι η πορεία σου, η πορεία σου στο πρωτάθλημα, όταν λέμε τη λέξη πρωταθλητισμός, δεν υπάρχει. Θα σου το πω αλλιώς τώρα. Και ο κόσμος σου, είναι πάρα πολύ. Είναι πρωταθλητής ο κόσμος. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο πρωταθλητής ο κόσμος, αλλά η ομάδα σου δεν είναι πρωταθλήτρια. Συμφωνώ. Ας αυτό. Και μείναμε εμείς εδώ τώρα, άκου να δεις τι πάθαμε. Άκου τι πάθαμε εμείς. Εμείς οι καριόλιδες τώρα που κάνουμε τους δημοσιογράφους, τι κάναμε. Εκμεταλλευόμαστε τη μετριότητα του ΠΑΟΚ όσον αφορά το κάνω πρωταθλητισμό και πουλάμε λαό στο λαό. Γιατί δεν έχουμε ομάδα να πουλήσουμε στο λαό. Γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να πουλήσουμε. Δεν έχουμε ομάδα. Εδώ έχουν γίνει διατριβές. Από εκεί ξεκινάει το κακό, Κωσί. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Τελειώνει το μάτς Ολυμπιακός Άρης. Άκου να γελάσεις. Τελειώνει το μάτς Ολυμπιακός Άρης στο τελικό. 2-0 Ολυμπιακός εδώ. Πρωταθλητής λαός. Περπατάω με το πούλμαν εδώ να ανέβω πάνω το λεωφορείο να κάνω εκπομπή. Ο Τσαλτίδης με τον Μουστάκια θα φτιάξαν τον πρωτοσέλιδο. Περνάω απ' έξω. Γελάνε. Τι γελάτε, λέω. Το πρωτοσέλιδο. Σάματι δεν το ξέρω. Το ξέρω το πρωτοσέλιδο. Θέλετε και σύσκεψη, λέω να κάνετε. Ο λαός του άλλου πρωταθλητής. Αυτό είναι. Τι να κάνω, την ομάδα, αφού έκατσε σαν την κότα η ομάδα. Να πουλήσουμε τον Αριανό, να πουλήσουμε τον Αριανό και τον Παοξή, το λαό, το μεγάλο, το λαό και έτσι ο λαός και έτσι ο λαός. Και πανικόμενος στην Τούμπα τώρα. Βαμμένες, ο λαός και ο λαός. Και σέλφι, αυτός λαός. Ναι. Σταμάτα, χρειάζονται και αυτά, ρε παιδί. Άντε βρε, φύγε από εδώ. Οι γκόμενες στην Τούμπα. Άντε βρε, φύγε από εδώ. Σε λίγα χρόνια οι Κερκίδες θα γίνουμε Ελβετία. Σεν Γκάλα θα γίνουμε σε λίγα χρόνια. Άκου τι λέει εδώ ο Βασίλης. Πας στο Χάρι Λάου. Δες την νεολαία φίλε στα ίντερνετ καφέ και με τα κινητά και με αυτά. Και να δεις μετά τι θα γίνουν. Πάνε θα τελειώσουν οι Κερκίδες που ξέραμε. Την άνοιξη στην Τούμπα θα είναι ωραία με το Γαβρό και θα τα δούμε. Α, τι. Ένα μάτς το χρόνο. Θυμάσαι να γίνεις γάου γάου. Ένα μάτς το χρόνο. Επειδή και με τον Παναθηναϊκό. Βρε εσύ, ποιο Παναθηναϊκό. Βρε ποιο Παναθηναϊκό, βρε Δελασάλ. Και με τον Παναθηναϊκό. Δυο μάτς κάνεις ντέρμπι. Τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Κάνε Δελασάλ εκεί κολονάκι τώρα όλοι και τα. Και οι ωραίες γυναίκες πάνε τον Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Άκου λίγο κάτι. Σωστό, ναι. Τώρα που έχεις δίπλα και το Φιλαράκι. Δεν είναι ευκαιρία τώρα τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα να φτιάξει ζωτικό χώρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις έναν άνθρωπο που είναι εγγυητής από πλευράς χρημάτων. Ως ένα βαθμό έχει ξενιάσει από αυτό. Ο Άρης κάθε δεύτερη χρονιά, ο Ηρακλής, είναι πρωταθλητής στους νέους, τους έφους, τους παιδες, βγάζει κτλ. Γιατί να μην υπάρχει μια συμφωνία κάτω από το Σεντόνι, υπόγεια, πες το όπως θες, μεταξύ των τέτοιων. Βέβαια εντάξει, τα ραδιόφωνα εμείς θα σφαζόμαστε να κάνουμε έτσι αλλιώς, ο Άρης, εσείς, αυτό κτλ. Ναι, αλλά δεν πρέπει να φτιαχτεί ζωτικός χώρος εδώ, ώστε αυτοί του ΠΟΚ να καλοπερνάνε κάθε φορά που έρχονται εδώ. Αυτά είναι όνειρα. Γιατί είναι όνειρα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή έχεις εσύ τον καπνίδι, ας πούμε, και τον θέλω εγώ. Γιατί να μην τον πάρω. Όνειρα. Να σου δώσω κανονικά χρήμα, να σου δώσω. Γιατί να δώσω τους δανεικούς μου, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, στο ΑΠΟΕΛ και να μην πάνε στον Άρη. Γιατί είναι όνειρα, δεν κατάλαβα. Δεν μπορείς να συσπηρωθείς γύρω από το Σαββίδι και να φτιάξεις ένα τέτοιο προγραμματισμό άτυπο χωρίς να τον ξέρουν οι περισσότεροι. Λέω εγώ τώρα.
Κάτω. Η υγιής αντιπαλότητα δεν είναι κακό πράγμα να υπάρχει μέσα σε μια πόλη, να, υπάρχουν, να υπάρχει αντιπαλότητα. Δεν είναι κακό αυτό. Για υγεία αντιπαλότητα, αδερφέ μου. Σου μιλάω για business. Σου μιλάω για συνεννόηση η οποία θα οδηγήσει την πόλη σε πρωταθλητισμό. Αυτή τη στιγμή που εσύ είσαι, α πούμε, που έχει μια καλή ομάδα. Συγγνώμη λίγο. Εδώ μιλάτε για ΠΟΚ. Εδώ μιλάτε για ΠΟΚ. Δεν υπάρχει ΠΟΚ. Ο καθένας τον κόλο του κοιτάει. Ποιο ΠΟΚ. Ενώθηκε το ΠΟΚ. Αυτή δηλαδή. Τι ΠΟΚ ενώθηκε. Ο Αλαφούζος τώρα έχει. Τρώγονται σαν τα σκυλιάκια αυτή. Τι ΠΟΚ. Τρέχει πίσω από τα βρακιά του Μαρινάκη, από τις φούστες και το είδε αυτό πολύ καλά στην ένσταση που έκανε στον ΚΑΣ για το Champions League. ΠΟΚ. Έβαλε τον Τηλιάβη ο Μαριλάκης εκεί και έκανε τα καθάριση για τον Παναθηναϊκό. Ε! Αυτοί όταν χρειάζονται είναι, κάτω εκεί τα βρίσκουν. Ο Μελισσαρίδης μόλις πήρε το κύπελο, δεν τον έχω ξανακούσει μετά. Τον έχει ξανακούσει σε δηλώσεις και τέτοια που έβγαινε εκεί, έκανε τον επαναστάτη. Εγώ δεν τον έχω ξανακούσει μετά το κύπελο του Μελισσαρίδη. Πήρε το κυπελάκι, μουγκά. Μετά. Βουλεύτηκε. Έτσι, κατά τα άλλα, φωτογραφίες με τον Σαββίδη και τα λοιπά. Ο άλλος από το κανάλι του έπρεπε να στείλει εξώδικο Σαββίδη στο Sky. Για να. Το ξέρετε ότι έστειλε εξώδικο και εκδικάστηκε μάλιστα υπέρ. Και αναγκάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Sky να βγει η παρουσιάστρια και να πει αυτό και αυτό να το διαβάσει. Ότι ήταν, ότι ήταν οριακά νόμιμα αυτά που είπαμε, γιατί τον αμφισβήτησαν τότε για τις πηγές της χρηματοδότησης για τα κανάλια. Δηλαδή. Εγώ είμαι της γνώμης, φίλε μου, που κάνανε τη συμμαχία, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, αν υπάρχει αυτή η κατάσταση. Μην κατεβαίνετε στο γήπεδο ένα πρωτάθλημα. Μην ξεκινάτε να μην κατέβετε στο πρωτάθλημα. Καλά, αυτό είναι παλιά ιδέα δικιά μας. Και το έχει κάνει και πρόεδρος του ΠΑΟΚ που μπήκε μέσα ο άλλος με το. Συμμαχίες και έτσι και αλλιώς ο Ολυμπιακός παλιά σφυρίγματα δεν γίνεται τίποτα. Μην κατεβαίνει στο πρωτάθλημα. Πρέπει να παίξουν μόνοι τους. Ναι, ο ανεκδίκητος διαδίκητος. Ωραία τα λέτε. Ωραία τα λέτε εδώ. Αλλά μόλις πάρει τον τζίπο Μαρινάκης και πάει εκεί στις 7 θάλασσες και πετάξει να μου ένα πεντακοσάρικο και τρία τζίψους παπάδες απάνω και σε τρεις ενώσεις πάει 10 προφιτερών. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα. Ωραία τα λες εσύ εδώ. Κοίτα να έχεις τους διαιτητές τους Θεσσαλονικιούς να σε παίζουν καλά. Άσε τώρα. Θεωρίες τώρα. Εδώ είναι η τρύπα του όζοντος η Θεσσαλονίκη. Μεγαλύτερη τρύπη από όλη δεν υπάρχει. Εγώ στο λέω. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, Κώστα. Καλώς τον. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Και είπαμε καλημέρα. Λοιπόν, από Ξάφη σε παίρνουμε. Να. Σε παίρνουμε εδώ από μία εκπομπή live από την τηλεόραση. Ναι. Εκεί που περιμένουμε 40 λεπτά. Άρχισε να ακούσω. 40 λεπτά περιμένουμε να μιλήσουμε live. Εδώ είμαστε μία οπαδική εκπομπή. Ο λαός της Ξάφης που δεν χωνεύει, δεν πειράζει. Σε πήρα και προφέρει. Πού δεν χωνεύω. Και... Λέω. Ε? Λέω ότι είστε αγνώμονες απέναντι στον κύριο. Όχι φίλε. Είστε αγνώμονες. Έχεις λάθος πληροφόρηση. Έχεις λάθος πληροφόρηση. Ρωτάς λάθος ανθρώπους. Όταν ρωτάς λάθος ανθρώπους, τι να σου πω, ρε φίλε Κώστα. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω, ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Βλέπω. Η γνώμη σου είναι από λάθος ανθρώπους πληροφόρηση. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Σε παίρνουμε τώρα ζωντανά. Είμαστε οπαδική εκπομπή. Περιμένουμε. 40 λεπτά από το Ξάνθη Channel και από το άσπρο κόκκινο του Αντωνιάδη που σε παίρνει μέρα παραμέρα, ναι, τηλέφωνο. Ναι, Αντωνιάδης. Έχουμε τρελαθεί. Λοιπόν, η Ξάνθη μην την υποτιμάτε τόσο εκεί και κάτι λόγια που ακούνε εδώ πέρα που ακούμε από το δικό σας σταθμό και δεν συμμαζεύετε. Τι είπαν δηλαδή. Είναι λυπόμαστε πραγματικά, εγώ προσωπικά, λυπάμαι για αυτά που ακούω. Τι είπαν. Για την ομάδα μας. Είναι κρίμα. Τι είπαν. Εσείς άμα θέλετε. Λοιπόν, εγώ προσωπικά απόψεις ακούω. Ο, τι είπαν. Γενικά ρε φίλε, γενικά. Γενικά, πολύ υποτιμητικά σχόλια για την Ξάνθη. Ω, δεν νομίζω. Κρίμα από όλους τους παραγωγούς και τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ και δεν συμμαζεύεται. Κρίμα ρε φίλε, κρίμα. Λυπάμαι πραγματικά. Αν πραγματικά ο ΠΑΟΚ. Θα πεις ειδικά, ειλικρινά, τον Πανόπουλο τον ξέρω καλύτερα και από τη μάνα μου και από τη γυναίκα μου. Αν ο ΠΑΟΚ πήγαινε για πρωτάθλημα, από την πρώτη έδρα που θα περνούσε θα ήταν η Ξάνθη. Δεν πειράζει εσείς να έρχεστε εδώ πέρα, να βρίζετε, να μας και δεν συμμαζεύετε. Παρόλα αυτά. Δεν νομίζω.
ότι, λοιπόν, ότι ο Πανόπουλος τον ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ προσωπικά είμαι μόνο Ξάνθη. Δεν είμαι ούτε ΠΑΟΚ ούτε τίποτα. Δεν νομίζω ότι ο Πανόπουλος τον ΠΑΟΚ του ανοίγει τα πόδια, δεν νομίζω. Δεν πειράζει όμως, εμείς αντέχουμε, φίλε. Καλά τώρα, μην μου το παίζεις Καζαντζίδης τώρα και με κλαις τώρα, τι αντέχετε. Έχετε μια ωραία πόλη, μια ωραία ομάδα, τόσα χρόνια. Εντάξει, τόσα χρόνια σε έχει ο Πανόπουλος ψηλά. Τόσα χρόνια, ρε Κώστα. Τι θες να κάνεις. Κώστα, τώρα, ρε, τι ήθελες να σε κάνει ο Πανόπουλος. Κάτσε, με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Άφηλος είναι αυτό που έχει κάνει ο Πανόπουλος. Αυτό που λένε ο Πανόπουλος έχει μια ομάδα. Κάτσε, ακούστε. Σταθερά στην Αλφα Εθνική τόσα χρόνια. Αλφα Εθνική δεν χρωστάει πουθενά κανένα παίκτη. Πεντακάθαρη είναι η ομάδα. Αυτό λέω. Έτσι έπρεπε να δουλεύουν όλες οι ομάδες. Αυτό λέω. Εσείς τι κάνατε στη Θεσσαλονίκη, αντίσταση κατά του Ολυμπιακού, τρίγε. Ο Άρης, όχι. Ο Ηρακλής, ο όχι. Πάουκ. Όχι, ρε φίλε, με μένα μιλάς. Αυτό θέλουν να πουλήσουν εδώ, ρε φίλε. Κάσε τι λέω, με μένα μιλάς τώρα. Απλά λέω, απλά λέω ότι η Ξάνθη έπρεπε να έχει 3.000-4.000 κόσμο. Σταθερά σε κάθε παιχνίδι. Αν πέφτει, δεν τους απομακρύνει. Δεν μου λες, ρε Ραπτόπουλε, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι αδελφοποιημένοι με του Πανιόνιου. Ναι. Δίνει ο ΠΑΟΚ δανεικούς του Πανιόνιου, ο ναι. οποίος ο Πανιόνιος τα γραφεία του τα έχει στο Ρέντι, ρε φίλε. Ναι. Πώς το εξηγείς αυτό. Με τον Ανσαριφάντο όμως σπόρδο έριξε ο Πανιόνιος. Τον έριξε ο Πόρδος, σωστό. Έλα ρε φίλε, τι γίνεται με τον Πανιόνιο, μπορείς να μου εξηγήσεις. Που όλη η Ελλάδα λέει ότι ο Πανιόνιος είναι, έχουν τα ίδια γραφεία στο Ρέντι με τον Ολυμπιακό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Αλλά δίνετε δανεικού στον Πανιόνιο. Να γελάει ο κόσμος είστε, ρε. Ζήτησε ο Ξάδη δανεικούς από πουθενά. Ποτέ. Ποτέ, ρε φίλε. Έλα τώρα. Και εσύ τώρα με την Ξάνθη και τον Ολυμπιακό. Κάτσε ρε τώρα, επαναστάτη εσύ. Εσύ τώρα τι είσαι, επαναστάτης δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, επαναστάτη σήμερα. Γιατί πολύ προπαγάνδα πέφτει. Το παραμύθι και έχει ένα όριο, ρε φίλε. Και τι έγινε δηλαδή που ο Χαμζά δεν έπαιξε με τον Καραϊσκάκη. Ποια ομάδα πέρασε τον Καραϊσκάκη να περάσει Ξάνθη, ρε. Εντάξει, κρατήσατε παίκτες. Στο Καραϊσκάκι έξω. Σε καλά κάνατε. Ενώ ο ΠΑΟΚ που έβαλε τους βασικούς είδαμε τι έκανε. Πεντακάθαρα έχασε. Ο ΠΑΟΚ τι κάνει με τον Ολυμπιακό. Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Όχι ρε, κοίταξε. Να σου πω φίλε, στο πρώτο γκολ που είδα εγώ προχθές λίγο έγειρο τερματοφύλακα. Στον πρώτο γκολ. Τον είδα λίγο έγειρε, λίγο καμπούριασε στον πρώτο γκολ. Με ποιο γκολ, με ποιο φάση. Το 1-2, στο 1-2 τώρα. Τον είδα τον τερματοφύλακα κάπως στραβά λίγο έπεσε. Στον πρώτο τον ΠΑΟΚ. Που έβαλε ο ΠΑΟΚ, ναι. Τώρα φίλε, μην τα ξεφυλίζουμε όλα. Τι να μην τα ξεφυλίζουμε, εγώ σου λέω τι είδα με τα μάτια μου. Τι πάνε να πει, καμία. Εγώ το είδα το μάτς έτσι. Δεν έκανε μπλοζόν γρήγορα, δεν θα με πεις. Μπορούσε να κάνει. Ήταν χώρες ευθύνης του Σατόπου. Και όχι απλά δεν βγήκε. Τον είδα έτσι λίγο έπεσε κάπως στραβά. Τον είδα λίγο έπεσε τον τερματοφύλακα. Λίγο περίεργα έπεσε. Έσκασε μπάλα μπροστά του, ρε φίλε. Χώρο ευθύνη του είναι εκεί. Πιανού χώρο είναι εκείνο που δεν βγήκε. Δεν μου λέτε τώρα να σα κάνω μια ερώτηση εγώ. Άμα είναι να τραβάμε την τρίχα, να την κάνουμε τριχιά. Μια ερώτηση. Έλα, ρε φίλε, ναι. Ο Πανόπουλος ταΐζει. Όχι. 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 Γι' αυτό δεν τον αγαπάτε. Ποιο δεν τον αγαπάει, ρε Ραπτόπουλε. Λάθος πληροφόρηση έχει. Λίγα λόγια για τον Χριστό, ρε. Λάθος πληροφόρηση. Α, εντάξει, εντάξει. Αυτοί που σου τα λένε είναι παοξίδες. Έπρεπε να ντρέπεσαι. Από το Εράσμιο. Η Κεσάρι Εράσμιο. Λάθος πληροφόρηση έχεις. Έπρεπε να βγαίνεις σε ραδιόφωνα της Ξάνθης, όχι της Κομωτινής. Στο είπα και προχθές. Τι να κάνω στην Κομωτινή, μ' αγαπάνε πιο πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Ας αγαπάνε. Όπου, έχει χαρτζηλίγη, τι. Έχει χαρτζηλίγη. Δεν είναι ότι σ' αγαπάνε περισσότερο στην Κομωτινή. Σου λέω, έλα στην Ξάνθη να γουστάρω με ένα ούζο. Έλα, ο Αντωνιάδης σήμερα. Έλα στην Ξάνθη να πιούμε ένα ούζο για να τα δεις και να καταλάβεις τι γίνεται στην πόλη μας. Εγώ συμπαθώ τον Πανόπουλο πολύ. Ναι. Ναι. Είπα ότι σε μια επαρχιακή πόλη την πήρε, την κρατάει. Μα τώρα τηλεοπτικά, σε βλέπει η Ανατολική Μακεδονία. Ναι, ρε παιδί μου, την κρατάει την ομάδα γερά. Έτσι. Είναι έξυπνο στις αγορές, στις πωλήσεις κτλ. Ήταν πανέξυπνο. Το ότι δεν έδιωξε τον Λουτσέσκου όταν δεν τράβηξε στην αρχή. Ο Λουτσέσκου είναι καλός προπονητής, το έχουμε πει πολλές φορές. Που το ζήταγε και 2 εκατομμύρια η Αραπιά. Ναι, μπράβο του, είναι έξυπνος παράγοντας. Τώρα, θα σου πω εγώ για τον Πανόπουλο. Ο Πανόπουλος είναι ένας καλός επιχειρηματίας, σωστός κτλ. Τα μούτρα του
είναι αντιτουριστικά, αντιεμπορικά, δεν είναι γλυκής. Να, στα πλήθη, πώς το λένε ρε παιδί μου, ναι, να είναι λαοπρόβλητος. Δεν είναι Τσίπρας. Είναι βαρύς, είναι κακομούτσινος, είναι πολύ αρενοπός, είναι λίγο σνόπ. Αυτό είναι. Άμα ήταν λίγο τσαχπίνης, λίγο πήγαινε στην πλατεία της Ξάνθης, κρινούσε κανένα καφέ, πήγαινε λίγο σε κανένα σύνδε. Δηλαδή θα ήταν και λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Για να αγαπηθεί κάποιος, ξέρεις κάτι, πρέπει και η μούρη του να είναι αγαπησιάρικη. Θέλει μια πορεία, λες. Τώρα εγώ έβριζα την Ξάνθη, τσακώθηκα και βγήκαν οι Ξανθιώτες και βρίζαν τον κόκκινο. Μα του κόκκινου η μούρη δεν αγαπιέται, δεν συμπαθιέται. Κατάλαβες. Είναι το γαμώτο. Είπα για την Ξάνθη, η πληκτική πόλη. Εγώ, παιδιά, άμα η πόλη δεν έχει θάλασσα. Δηλαδή, τώρα ήμουνα. Άκου. Έπινα καφέ με τον Αλεξανδρή, τον προπονητή του μπάσκετ του Ηρακλή. Του λέω, πού μένεις, coach? Με λέει στο Ρετζίκι. Του λέω, έχεις τρελαθεί, μωρέ. Στο Ρετζίκι απάνω. Να τσακωθείς με τη γυναίκα σου. Και πού να βγεις έξω. Κατάθλιψη θα σε πιάσει. Κατάλαβες. Μ' αρέσουν οι πόλεις με. Πώς το λένε. Με θάλασσα και με και τέτοια πράγματα. Με άβρα, με διαφορετική άβρα. Ναι. Κατά τα άλλα, η πόλη της Ξάνθης, δεν ξέρω με τα εργοστάσια τι κάνετε εκεί, πώς τα πάτε. Νομίζω καλά τα πάτε. Έτσι. Καλά τα πάμε, δόξα τω Θεώ, καλά. Έχετε τα πάμε. Καλό αυτό και τα λοιπά. Είναι μια ωραία πόλη, μια καλή ομάδα. Το ερώτημα είναι το εξής για να το κλείσουμε. Πες ότι ο Πανόπουλος την ψωνίζει, να πούμε, και λέει βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Ναι. Είναι και 60 χρονών, 62. Μπορεί ο γιος του να μην γουστάρει, ξέρω εγώ, να την ακολουθεί στην ομάδα κτλ. Είναι ομάδα του Προέδρου που αν φύγει πάνε κατά διαόλου τα πράγματα ή η παρακαταθήκη που έχει αφήσει ο Πανόπουλος για τον επόμενο είναι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο μια καλή μετάβαση. Αυτή είναι η καλή ερώτηση που θέλω να κάνω. Μετά Πανόπουλο το τέλος θα έλεγα. Γιατί όμως αυτό? Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό σχέλος και μέγεθος της ομάδος. Ναι. Ο ΑΟΚ που είναι ο ΑΟΚ η ομάδα μας, ναι. Γιατί την έχουμε... Από μικρά παιδιά που μεγαλώσαμε. Ναι, πες ότι φεύγει ο Πανόπουλος και ναι, την παίρνουν την ομάδα οι ΑΟΞΙΤΕΣ. Οι ΑΟΞΑΝΤΙΣ. Δεν θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει. Εννοείται πως θα προχωρήσει. Υπάρχει διάδοχος κατά. Θα σου παρουσιάσει χρέη. Όχι. Υπάρχουν μέτοχοι, γιατί ο Πανόπουλος σε καμιά περίπτωση δεν θα την αφήσει χρεωμένη για να φύγει την ομάδα. Βέβαια. Σωστό. Και το είπε, γιατί είναι ένας καθώς πρέπει και δεν χρειάζεται συστάσεις γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν επενδυτές με μικρομέτοχοι βέβαια μέσα στην πόλη. Αξίας που έχω προσωπικά γνωρίσει ανθρώπους των 500 και του 1 εκατομμυρίου ανθρώπους που είναι 4-5 τουλάχιστον μέσα στην πόλη και μου είπαν τουλάχιστον σε μένα ότι αναλαμβάνουν. Δηλαδή για να το κλείσουμε και να πούμε καλό Σαββατοκύριακο, δεν θα γίνει Κομωτινή Ξάνθη ποδοσφαιρικά. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Αυτό. Δεν το συζητάμε. Τέλειος. Δεν το συζητάμε. Πάει τέλειος. Έγινε λοιπόν, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλή παρέα. Πολύ ωραία. Για χαρά. Για χαρά. Πάμε. Έγινε, πολύ ωραία. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα φίλε. Λοιπόν, γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, τι είπε ο Παοξής προηγουμένως, ότι 15 χρόνια με γλεντούσε. Πόσα χρόνια σε γλεντούσε? 30. 15 χρόνια δεν είπε. Πού να ξέρω εγώ. Ο Παοξής, ο προηγούμενος. Τι είπε, να θυμάσαι. 30 χρόνια. 30. 15 χρόνια λέει, γλεντούσε τον Ολυμπιακό. Ναι. Ολυμπιακός είμαι. 23. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αν δεν υπήρχε Μανάβης, αν δεν υπήρχε Νικόλας, αν δεν υπήρχε Τουντού, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Ομάδα δεν έχουνε. Απλά έχουνε κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος έβαζε τα γκολ. Ο Κούδας δεν έπρεπε. Όχι, ναι. Ο κόσμος έκανε το τραμπούκο, ναι. Πέφτανε ψηλές κάτω στα πολιτήρια και βγαίνανε οι άλλοι φοβισμένοι. Α, μάλιστα. Μήπως δεν είναι έτσι? Στα αποδυτήρια δεν ήμουν εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Όχι, για το τραμπούκο που γινόταν από το αεροδρόμιο ακόμα μέχρι το γήπεδο. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι τραμπούκο δεν είχε για μας, έτσι, με λουλουδιά. Για όλες τις ομάδες είχε τραμπούκο, ρε φίλε. Για όλες τις ομάδες. Δεν είχε τραμπούκο με τους πυγμάχους εκεί του Παναθηναϊκού. Μπράβο, ναι, για όλες τις ομάδες υπάρχει. Αλλά το ότι. Κρυμμένοι πίσω από τις κολόνες στη λεωφόρο, πυγμάχοι του Παναθηναϊκού, κάναν ζέσταμα, ξέρω εγώ, του πάω 8 άρι, μπαμ, μπουμ, παρούσανε στο ψαχνό. Κρυβόντουσαν πάλι. Ξέρεις, ο πυγμάχος δεν τον προλαβαίνεις με τίποτα. Δεν πάνε σε... Σαν τον Αλέφαντο. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ένα λοιπόν. Έχεις τραμπούκους, έχεις φουσκωτούς, πώς θα γίνει. Στα αεροδρόμια, σε αυτά. Είχε πάντα.
Για κοίτα, η Τούμπα τα τελευταία χρόνια είναι μαλθακή. Ναι. Έτσι ήθελα να την κάνει ο Σαββίδης. Και την έκανε. Και που είσαι ακόμα. Την έκανε, Δελαζάλ. Διαλέξτε. Τι θέλετε, την Τούμπα την παλιά ή τη σημερινή. Μα θέλω να μου πεις η γνώμη σου. Μα. Ότι θα αλλάξει η ΕΠΟ, θα αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα πράγματα θα αλλάξουν. Όχι. Όποιος θα πάρει την ΕΠΟ θα βιάζει τους υπόλοιπους. Και αν όμως πάρει τις ομάδες, τι γίνεται. Όχι. Εννοώ το άλλο. Αυτή τη στιγμή εγώ σαν Ολυμπιακός αισθάνομαι αρχηγόπουλο. Θα πάψω να είμαι. Αρχηγόπουλο. Πάρε τις ομάδες εσύ μετά. Αν πάρουν οι άλλοι την ΕΠΟ. Τη Βέρεια την μπλόκαρε στη μεταβίβαση που πήγε να πάρει ο Σαββίδης με τους Μπίκες. Την μπλόκαρε ο Αφανιτίδης που είναι με τον Ολυμπιακό. Έτσι γίνεται το παιχνίδι. Τουλάχιστον να είναι ντέρμπι. Μην μου πάρεις εσύ 50 ενώσεις και 50 ομάδες και εγώ δεν έχω τίποτα, να ισχυροποιηθούν και οι άλλοι. Εγώ πιστεύω ότι και να γίνει, ο ΠΑΟΚ τι λέει, ότι είναι μία ομάδα, μία πόλη. Έτσι λέει. Εγώ είμαι μία ομάδα, μία Ελλάδα. Πολύ και αυτό σωστό. Όχι, σωστό, έτσι είναι. Έτσι λέω, είναι. Θέλω κάνω. Ανάλογα το μέγεθος, ο καθένας το πουλί του το μετράει ανάλογα τους πόντους, ανάλογα το χάρακα. Ό,τι θέλω κάνω. Πάει να παίξει τον παίρνω. Και ας μην το χρειάζομαι. Έτσι για σπάσιμο, για μαγιά, για επίδειξη δύναμης, το κάνω. Ναι, αυτό που βλέπεις στο χορτάρι, σ' αρέσει όμως. Τι πράγμα. Λέω, αυτό που βλέπεις στο χορτάρι με τον Ολυμπιακό, σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, όχι. Δεν σε προβληματίζει. Και τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Κριτική στο Μαρενάκι κάνεις για αυτό το πράγμα που βλέπεις. Όχι, αφού είναι πρώτος δεν το κάνει. Μα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Όσο για τους άλλους που λένε ότι 50-50, λοιπόν, λένε 50-50 γιατί δεν το έχουν. Μόλις πάρουν το 50-50, θα λένε μετά 60-40. Αυτό με το Μαρινάκι, ξέρεις, θα γίνει τώρα. Θα πάρει 3 ντέρμπι Ολυμπιακός, θα χάσει τα 2, φέρει το 1 χ, στο πω εγώ. Θα αποκλειστεί από την τουρκική πιθανότατα, μπορεί να χάσει και το κύπελο. Και όλοι θα βρίζουν το μαλάκα τον Μπέντο και ο Μαρινάκης θα την περάσει φίνα. Αυτό θα γίνει. Ο Μαρινάκης είναι γάτα. Έβαλε τον Βλάκα τον Μπέντο εκεί πέρα μπροστά. Τροφή για τα λεοντάρια. Μόλις δεν τραβήξει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά, που ναι, εγώ είχα παίκτες και αυτό το χαϊβάνι μου βάζε το Ρέτσο και τους μικρούς. Είναι έτοιμο το έργο. Εκτίθεται και με αυτή τη ζώνη που παίζει ο Μπέντο, εκθέτει και τους επόπτες. Αναγκάζονται τα κοντάρια να συμμετέχουν. Βέβαια. Με αυτή τη ζώνη που παίζει ψηλά πίσω όλη η άμυνα και τρεχάτε πιάσα τον άνθρωπο. Βέβαια. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Ότι για να με ψάσουν θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί εμείς ραπ που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι να πεθάνουμε. Να μην υπάρχουμε τότε. Αλλά ακόμα αυτοί θα πιστεύουν ότι θα πάρουν τα χρήματα. Ερώτηση τελευταία. Πες μου. Σε προβληματίζει αν φτιάξει ο ΠΑΟΚ ομάδα και σε χτυπήσει ή αν πάει κανένας βασιλιάς του τσιμέντου στον Παναθηναϊκό και πάρει το Παναθηναϊκό κάποιος μεγάλος επιχειρηματίας. Ποια ομάδα σε τρομάζει, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός? Υπ' αυτά στα συνθήκα. Δηλαδή, έχεις το Σαββίδη τώρα. Το Μελισανίδη και τον Αλαφούζο. Εάν πάει στον Παναθηναϊκό ένας μεγάλος επιχειρηματίας του Βεληνικού του Μαρινάκη, εκεί δεν θα φοβηθείς, δεν θα τις ακουλευτείς. Αν αυτή τη στιγμή πάει ένας Σαββίδης στον Παναθηναϊκό. Αντίστοιχο Σαββίδης, ναι. Ένας αντίστοιχος Σαββίδης σε μια ομάδα με περισσότερο background. Πού είναι ο Παναθηναϊκός? Αυτό θέλω να σου πω. Θα σε τρομάξει. Αν πάει ένας Σαββίδης στον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα είναι ο Δοντόπουλτσα. Στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Άρα γιατί... λες, ο Σαββίδης. Ναι. Αν πήγαινε στον Παναθηναϊκό, σήμερα ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ καλύτερος και πολύ πιο μαχητικός και θα τον υπολόγιζες πιο πολύ από σίγουρα. Ότι... Μάλιστα. Σίγουρα. Μάλιστα. Γιατί αυτή... εγώ σου λέω κάτι άλλο. Ο Σαββίδης να μείνει στον ΠΑΟΚ και να πάει ένας άλλος Σαββίδης στον Παναθηναϊκό. Ναι. Τον ΠΑΟΚ θα τον έχει ο Παναθηναϊκός για μπάτσης. Αυτό γιατί όμως να συμβαίνει, είναι μικρό μέγεθος ο ΠΑΟΚ? Γιατί η Αθήνα είναι 50 χρόνια πιο μπροστά από εμάς. Μάλιστα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εντάξει, γιατί μου δεν είναι έτσι. Εγώ τι να πω, δεν είναι έτσι, τι βλάκας είμαι. Όχι, αλήθεια να λέω, παλικάρι μου. Επομένως και να αλλάξουν τα πράγματα που θα αλλάξουν στην ΕΠΟ, θα πολλά χρόνια θα ονειρεύονται να πάρουν πρωτάθλημα. Και τελευταίο και να κλείνω, ναι, ένα τραγούδι που θα σου αφιέρωνα, ναι, μάλλον δύο. Το ένα είναι «Μην κάνεις όνειρα τρελά», ναι, και το άλλο είναι «Νυχτερίδες και αράχνες», ναι, για τραπέζια που έκανε και τα κύπελα στο Μακεδονία.
Μ' αρέσεις. Επόμενη γραμμή. Χαίρετο. Ωραίος ακροατής. Ναι. Ούτε σάλια, ούτε μάλια, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ωραίος, ε. Επόμενος. Ναι. Είπε μια ατάκα ο κερατάς. Αν λέει ο Σαββίδης με την ισχύ που έχει, δεν έπαιρνε τον ΠΑΟ και έπαιρνε τον Παναθηναϊκό. Θα φοβότανε. Θα τον φοβόμουν. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα. Μ' ακούτε. Ναι. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Γήπεδο στον ΠΑΟ, προτάζουμε στον Άρη. Έλα. Αν το λέω και του χρόνου αυτό, η Αργιανή πρέπει να με κερνά κάθε μέρα. Ρε. Ναι. Αν λέω και του χρόνου προτάζουμε στον Άρη, γιατί θα είναι βάρη. Να πάρει το προτάζουμε το επόμενο. Ναι. Τι ακούμε σήμερα. Έτσι. Για μπάλα ή για μαφιόζους. Οι μαφιόζοι δεν είναι συνισταμένοι πάνω στην μπάλα. Ναι, εγώ είμαι ο μάγκας, λέει, εγώ είμαι ο αρχηγός, αλλά ξοχορτάρω μάνα δεν έχω. Ο άλλος από την Ξάνθη. Ωραίος. Τι ωραίος. Ήταν ο πρώτος που άκουσα εγώ που είπε καλή κουβέντα για τον Πανόπουλο. Ναι, κοιτάξτε να δεις με τον Αναστασιάδη πόσους πόντους ήταν τότε ο ΠΑΟΚ το Δεκέμβριο. Πέντε. Μετά την νίκη του Ολυμπιακού. Πέντε. Ναι. Πέντε. Δεν πήγαινε για πρωτάθλημα. Πώς δεν πήγαινε. Μεταγραφές δεν έκανε. Πώς δεν πήγαινε. Γενάρη. Με ποια ομάδα έπαιξε μετά. Ναι. Με την Ξάνθη δεν έπαιξε. Έγινε. Ναι. Μιλάω με τον φίλο μου τον Κανελάκη, τον Δημήτρη. Έχει κάτι ωραίες προτάσεις. Συνέχισε, φίλε. Ναι. Με την Ξάνθη δεν έπαιξε μετά. 4-2 με center back το Τσιόλι σε ευθεία. Ο Άγγελος του τράβηξε ψηλά, πάρτα. Έγινε ο καπετάνος. Βαμπάστερ, ναι, να πούμε. Ναι, ο Σταδιώτης είπε όμως. Βαμπάστερ ο καπετάνος. Μόνο ο Καλαδάκης είχε. Πάνω ο καπετάνος την μπάλα, γκολ, ένα μεδάν. Ναι, ναι. Ο Σταδιώτης είπε μετά, άμα πάει για πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, περνάει άνετα από εμάς. Το δίνει ο Πανόπουλος, είπε. Ναι. Σε αυτό δίκιο έχει. Πλάκα μας κάνουν τώρα και οι δύο. Σάρα έπεσε μετά. Φύγε. Φύγε. Καλημέρα. Επόμενος. Καλημέρα. Ωραίος. Αν ο Σαββίδης έπαιρνε τον Παναθηναϊκό και όχι τον ΠΑΟΚ, θα τον φοβόμουν. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Μια διαπίστωση, ρε παιδιά. ΠΑΟΞΙΣ είμαι. Μπράβο. Που μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Με ευχαριστεί ήδη έτσι πως την έχω κάνει και είναι και προσωπική να με μ' αρέσει που υπάρχουν τώρα ομάδες που θέλουν να ανέβουν πάνω στον ΠΑΟΚ, στο άρμα του ΠΑΟΚ. Εμένα με ευχαριστεί. Τώρα είναι καλό, δεν είναι. Εμένα με ευχαριστεί. Και δύο ερωτήσεις ρε ράπ για σένα θέλω να κάνω, αλλά θέλω να με απαντήσεις γιατί δεν τις γνωρίζω κιόλας. Ναι. Πόσους τελικούς έχει πάει ο ΠΑΟΚ, σε ποδόσφαιρο μιλάμε, στο κύπελο. Πόσα κύπελα πήρε? Όχι, πόσους τελικούς, 17, 18, πόσοι είναι, δεν ξέρω ακριβώς. Πρέπει να είναι 20 τελική. 20. Και ο Άρης. Ο Άρης πήγε 4, 5, 6, 7. 9 πρέπει να είναι. 9, ναι, πήγε. Ναι. 9, πες 10. Όλα μαζί 30. Από τους 30 πόσους έχουμε παίξει Αθήνα και πόσους έχουμε παίξει Σαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει παίξει 3, έτσι δεν είναι. Στη Σαλονίκη ο ΠΑΟΚ έπαιξε τη Ντούμπα, το Καφταντζόγλιο. 2. Δεν έπαιξε άλλο. Δεν έπαιξε. Ένα το 92 παίξαμε με το γάμο. Το διπλό, όχι, εκείνο μην το πιάνει. Διπλό τελικό. Βγάλε το εκεί. Απροπονόμημο, ναι. Διπλός. Άρα του άλλου όλου του παίξαμε κάτω, έτσι δεν είναι. Ο Άρης έπαιξε εδώ το Καφτατζόγλιο, εδώ την Τούμπα και εδώ το Καφτατζόγλιο. Τρεις τελικούς ο Άρης εδώ. Και μία στην Πάτρα που έπαιξαν, να πούμε, μια χρονιά. Ο Άρης τρεις τελικούς στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ 2. Ναι. Ναι. Άρα μα έχουν φάει. Και μια άλλη ερώτηση. Πόσα χρόνια είχε κάνει ραπ, δεν θυμάμαι να πούμε, ο Κόκαλης. Για να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα. Πέντε. Πέντε. Μπράβο. Εγώ νόμιζα 4. Πέντε. Άρα και το Σαββίδι, κάνω υπομονή και λέω ρε παιδιά, ο άνθρωπος, εντάξει, φάγαμε 5 χρόνια. Αλλά λέω και εκείνος που ήταν ακόμη πιο μεγάλο μέγεθος για μένα εκείνα τα χρόνια. Έκανε υπομονή να πούμε ο Γάβρος. Φέτος ο Σαββίδης είναι πιο όριμος από ποτέ. Μπράβο. Απλά το ψιλοάργησε το έργο. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσει μια χρονιά που συναρπαστική του χρόνου. Θα την γουστάρω, yeah. Να είμαστε καλά. Το περιμέναμε και φέτος είναι η αλήθεια όμως, ναι. Αλλά... Το περιμέναμε φέτος, δεν το είδαμε, αλλά δείχνει μια πιο ποδοσφαιρική οριμότητα ο Σαββίδης. Αυτό είναι αλήθεια. Και θα συμφωνήσω και με τον παλικάρι, είπα τον Βασίλη, ναι. που είπες μια δόση ότι ο ΠΑΟΚ θέλει του χρόνου πρωτάθλημα να πάρει κύπελο και είπε και αν δεν το πάρει. Όντως και αν δεν το πάρει, γιατί μας δημιουργεί αυτή τη στιγμή, βλέπω την ομάδα και με δημιουργεί προσδοκίες. Δηλαδή θέλω να τη βλέπω.
Γουστάρεις ρε παλιά άνθρωπε. Μπράβο, ναι. Γουστάρεις και έχεις δίκιο. Και έχεις δίκιο. Τα λέμε τελευταίος για σήμερα. Αφού λέει ένας. Να σε καλά. Καράφλα, Γιάννοτα, το διπλανό σου, ποιος τίτλος έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Το πρωτάθλημα στο βόλεϊ ή το κυπελάκι στο μπάσκετ. Και επίσης ρώτα του και πώς αισθάνεται για τις δύο φάπες μέσα και έξω στο μπάσκετ. Πού να ασχολιόμαστε, λέει κιόλας. Ωραία ερώτηση. Καλή. Ούτε καν σε σύγκριση το πρωτάθλημα του βόλεϊ με το κύπελο στο μπάσκετ. Ούτε καν σε σύγκριση. Μάλιστα. Ούτε καν. Τελευταίος για σήμερα. Και εγώ είμαι ο πρώτος που πήρα πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Στην πόλη. Ναι, με τον Χαριτονίδη πριν 20 χρόνια. Ναι. Έλα, φίλε. Θα μας κεράσει Γουρουνόπουλο ο Χαριτονίδης φέτος. Το παλιάνθρωπο θα μας κεράσει Γουρουνόπουλο. Είναι φίλος μου, να ξέρεις. Ναι. Ρε, ο Κώστας, πολύ καλό παιδί. Καλημέρα, φίλε. Έλα, Κώστα. Φωνάξε το μούχλι από το σουφλί. Πω, από το μούχλι, Έλα, φίλε, ναι. Εγώ, ναι. Εσύ, τελευταίος, ναι. Είμαι αυτός που σε είχα πάρει που πηγαίναμε Λαγκαδά, που σε είχα πει. Βοήθα λίγο. Έχει κανένα δύο-τρεις εβδομάδες πηγαίναμε Λαγκαδά, βράδυ. Α, σε θυμάμαι. Με μια παρέα, με μια ντροπαρέα, ναι. Έτσι, έτσι. Πήγατε να βρείτε γυναίκες στο Λαγκαδά. Ανάθεμάσεις. Τα γάρια είστε, λέγε. Άκου να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Λέγε. Αρχικά θέλω να ρωτήσω διπλανό σου. Εδώ είναι. Είχε πει προηγουμένως ότι άργησε λέει να πέσει ο τερματοφύλακας της Ξάνθης. Όχι, τον είδα, έπεσε λίγο στραβά στον πρώτο γκολ. Τι πενήσετε ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τίποτα, ξέρω εγώ. Τον είδα, έπεσε λίγο στραβά ρε φίλε, αυτό. Μαγκιά σου αν έπεσε στραβά. Ή αν ο αμυντικός της Λάρισας έδωσε ασίστ στον επιθετικό ή αν ο αμυντικός του Πανετολικού έδωσε. Μαγκιά σου είναι. Μάλιστα, αν οι αμυντικοί δώσαν τις πασίτσες και ο τερματοφύλακας πέφτει στραβά, είναι μαγκιά σου αυτό. Αν το έχει πετύχει. Εγώ για καλό το λέω, για καλό δικό σου το λέω αυτό. Σε ανεβάζω σε αυτό. Ξέρεις, εγώ φταίω που το πήρα κακοπροαίρετα τότε. Όχι, μαγκιά σου είναι. Του Πασαραϊκού δηλαδή, φέτος. Δεύτερη ερώτηση. Ναι. Το παλικάρι που παίζει πόλο, που σ' ακούω τα βράδια, ένα άλλο παιδί. Γιατρός τι είναι? Κτηνίατρος. Κτηνίατρος. Γιατί χλεβάζει έτσι την Εθνική Ελλάδα, ρε φίλε? Α, την Εθνική Ελλάδα δεν την γουστάρω κι εγώ. Γιατί ρε σε Κώστα? Δεν την γουστάρω. Τι δεν σου αρέσει? Δεν μ' αρέσουνε. Θα μου πεις τώρα τι να σ' αρέσει και θα σου πω τι δεν μ' αρέσει. Είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος τον Άρη παίκτης. Δεν το φωνάζει στην Εθνική. Κάθεται. Φώναζε ο Μπουγάτσας μετά. Έχει δίκιο ο Μπουγάτσας. Αυτό δίκιο έχει. Πάει στον Ολυμπιακό, πάει για εθνική ομάδα. Έγινε παίκτης ο Αβραάμ. Μανατζεριλίκια, κολοπεδαρισμοί. Όταν παίζανε Ολυμπιακός Άρης, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Ηρακλής Παναθηναϊκός, Ηρακλής Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, καλούσα, ξέρω εγώ, ένα μπέχτη, έλα παλικάρι μου, θα σε πάρουμε στον Ολυμπιακό ψιστήρι. Του κόβαν τα πόδια. Άσε με την εθνική ομάδα τώρα, μανατζεριλίκια, δεν την κουστάρω. Και τι είναι καλό για τον παίχτη σου να παίζει στην εθνική? Δεν είναι καλό. Φορές. Τραυματισμοί. Μόνο άμα να τον πουλήσεις. Μόνο έτσι, μπράβο. Μόνο άμα τον πουλήσεις. Κώστα. Ναι. Σ' ακούω κάθε μέρα και ξέρω ότι ξέρεις από ποδόσφαιρο. Διαφωνείς? Κάτι κάνω. Προσπαθώ. Καλύτερα. Ναι. Δύο από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς του κόσμου, ρε φίλε. Ποιος? Η εθνική, η δικιά μας. Παπασταθόπουλο Μανολά. Ο Παπασταθόπουλος και ο Μανολάς. Γιατί όχι? Παπασταθόπουλος έκανε κάτι πατάτες τώρα, πότε έπεσε. Πεσμένος είναι. Κάτι πατάτες έχει κάνει τελευταία Παπασταθόπουλος, γιατί βλέπω ο Ντόρτμουντ. Πεσμένος είναι. Ναι. Παίζει την ευθεία πολύ ψηλά κι αυτός. Ναι, ανοιχτά. Το παίζει ανοιχτά. Ο Παπασταθόπουλος στη χώρα που παίζει τη ζώνη, οι Γερμανοί άμυνε δεν κάνουν. Δηλαδή χάνει χάνει ο Παπασταθόπουλος τακτικά από τον τρόπο που παίζουν οι Γερμανοί. Ναι. Και τώρα που έφυγε ο Ιταλία, ο Χούμελς τώρα που πήγε φέτος στην Μπάγκεν, φάνηκε λίγο ότι ο Παπασταθόπουλος έχει θέματα χωρίς το Χούμελς δίπλα φέτος. Έτσι, συμφωνώ. Μεγάλο σέντερ μπακ όμως. Έτσι. Θέλω να χαιρετήσω σαν τελευταίο που έχω την τιμή τον τεράστιο Βλάντα Νίβιτς, που είναι προπονητής της ομάδας που αγαπάω, που κάποιοι το χλεβάζανε εκεί στα δύσκολα και θα τον χλεβάσουν και στα δύσκολα που έρχονται. Γιατί τρένο. Δεν μπορεί μια ομάδα να μείνει αιώνια τρένο. Συμφωνείς ή όχι? Θα δούμε. Μακάρι ρε φίλε να μείνουμε τρένο, έτσι. Μακάρι. Αλλά κάθε ομάδα έχει το φορμάρισμα και το τεφορμάρισμά της. Εγώ δεν Σωστό. Έχω δει το φορμάρισμα τον ΠΑΟΚ. Αυτό φοβάμαι. Σωστό. Δεν έχω δει ακόμα. Είμαι προπονητής εγώ, ξέρεις. Σε παιδάκια? Έκανα παιδάκια, έκανα φέτος το λάθος της ζωής μου, πήγα γάμερα στο τεχνικό.
Γιατί λάθος? Γιατί οι άνθρωποι που συνάντησα τέλος πάντων δεν ήθελαν να παίζει ομάδα ποδόσφαιρο, ήθελαν άλλα πράγματα. Έτσι, αυτοί είναι οι άνθρωποι. Θα μάθεις να προσαρμοστείς. Έτσι είναι εγώ. Κλείσε! Άμα δεν προσαρμοστείς, κάηκες. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια με Γιάννη Χιλιτίδη. Πάω να βρω το φίλο μου τον Κανελάκη τώρα εδώ πέρα. Εκείνη σκηνικότερα. 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 Εκείνη σκηνικότερα.